Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτσχορόπιπρο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, κάντε το δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την πάρα κάτω από τα μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Όποιος περιμένει μυρολόγια, αφορισμούς, κατάρες, μύρλα, κλάψα, να πατήσει το κουμπάκι και να ακούσει κάτι άλλο. Είμαι ξεκάθαρος από την αρχή. Έτσι, το ξεκαθαρίζουμε. Και ποιος αφήνει γάτες μέσα στο στούντιο. Έχω Χρήστο Κιό στην κονσόλα, το ξαναλέω, όποιος περιμένει αφορισμούς, κατάρες, μυρολόγια, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κριτική θα κάνουμε, βεβαίως, εννοείται, όπως κάνουμε πάντα. Αλλά όποιος περιμένει, ευτελισμό, διαπόμπευση, ξέρω εγώ τι άλλο, να πούμε λέξεις πολλές έχει το ελληνικό λεξιλόγιο, πάρα πολλές άμα θέλετε, όχι εδώ, αλλού. Υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που περιμένουν το πρώτο στραβοπάτημα να βγάλουν τη χολή τους στην ομάδα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δικαίωμά τους, καλά κάνουν, κακά κάνουν, αλλά okay. Ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα που ο καθένας έχει την δυνατότητα, ευτυχώς, να λέει αυτό που θέλει. Άξορε! Τσάτς στο μικρόφωνο, με κιώσει πίσω από την κονσόλα. Καλό στο παιδί, καλό στο βουνό, το Αραράτ. Και σήμερα ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στη μεγάλη παρέα του Ζουμουσού. Ελάτε να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν χθες, όλα όσα θα γίνουν μέσα στη βδομάδα. Διότι έχουμε κύπελο μέσα στη βδομάδα. Έχουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανιωνίου. Αυτή είναι η μία κλήρωση. Η άλλη κλήρωση, γιατί συνεχίζεται το 12ωρο. Από την ηλεκτρονέτ Παπουκίνης Νικολαίδης, στο 10 κατάστημα κληρώνεται ένα smartphone, καταπληκτικό smartphone στο κατάστημα. Όποιος πάει, κάνει μια αγορά, μπαίνει σε κλήρωση για ένα smartphone, θα σας πω αμέσως, ένα Redmi 6α 16GB, αξίας 100 ευρώ. Εμείς εδώ σήμερα θα κληρώσουμε ένα smartphone Meizu M6. Καταπληκτικό κινητό με φοβερές δυνατότητες, μόνο στο 2ωρο, λιγότερο από 2ωρο γιατί είναι και 10 η ώρα και κάτι ψηλά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Να πω επίσης, κορυφαία ψαραγορά στην πόλη Αιγαίων με δύο καταστηματάρες, με δύο μαγαζάρες που υπάρχει το φρεσκότερο ψάρι στην πιάτσα και στο διοικητήριο, αλλά και στο Ωραιόκαστρο, 214.000 στο ένα μαγαζί, 69-56-66 στο άλλο. Εκεί θα βρείτε, αμαλάχοι σας το καθαρίζουν, από λέπια, από εντόστια, σας το τηγανίζουν, σας το ψήνουν κιόλας. Πρότυπα ιχθυοπολία, κορυφαία στην πόλη. Η οικογένεια Ιωνίδη έχει κάνει θαύματα και Κυριακές ανοιχτά. Επίσης, νούμερο 1 ζαχαροπλαστείο για τυροπιτά και τώρα το πρωί, σφολιά το ειδί, για τον καφέ σας, για το μεσημέρι, για ό,τι θέλετε, για ψωμιά, κάθε είδους και φυσικά τουρτάρες και υπέροχα κεράσματα και σκολατόπιτες και προφιτερόλ και τσουρέκι παραδοσιακό και τα πάντα όλα. Νικολαίδης στην Καραολή και Δημητρίου, 237 και 163. Όποιος πήγε, ξαναπήγε. Μοσχοβολάνε όλα. Δεν ξέρω κατά το πόσο σε ενδιαφέρει τι έγινε στα Όσκαρ. Να πούμε ότι. Θα πούμε και όλα για τα χθεσινά, δεν τα πούμε. Δεν χρειάζεται να. Δεν υπεκφεύγουμε σε καμία περίπτωση. Όλα τα συζητήσουμε. Ο δικός μας, ο Έλληνας, πήρε Όσκαρ η πρωταγωνίστρια, η γυναίκα που έπαιζε, η ηθοποιός που έπαιζε την Βασίλισσα, η Ολίβια Κόλμαν. Τον ευχαρίστησε από το μικρόφωνο, λέγοντας ευχαριστώ Γιώργο, είσαι ο κορυφαίος, για το λάνθιμο λέω, κορυφαίος σκηνοθέτης, κορυφαία ταινία κτλ. Καλύτερη ταινία Green Book, σας λέω τα βασικά έτσι. Πρώτο ανδρικού πήρε αυτός που έπαιζε καταπληκτικά το Freddie Mercury από τους Queen, ο Rami Malek, κάπως έτσι. Αυτά. Πάμε στα δικά μας τα χθεσινά. Καταρχήν ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας και στον μπλιμπλίκι. Στον μπλιμπλίκι όπου. Όποιος μπαίνει να ασκήσει κριτική, φυσικά εννοείται, βλέπετε υπάρχει μια απόλυτη ελευθερία, δεν έχει μπει κανένα φίλτρο, δεν έχει μπει κανένα κουμπάκι που πρέπει να τα δει πρώτα ο διαχειριστής ή 5 διαχειριστές μαζί με μένα,
Γιατί δεν γίνεται 12.000 ανθρώπους να είναι ένας μόνο και να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ να έχει το νου του, μαζί με τους 4 υπέροχους φίλους μου. Λοιπόν, όποιος μπαίνει όμως για να βρήσει, όποιος μπαίνει για να εξευτελίσει τον ΠΑΟΚ ή πρόσωπα που αγωνίζονται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ή τον προπονητή με τελείως απαξιωτικούς και τελείως εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς, χραπ κοφίνι. Προσέξτε, δεν είπα να ασκήσει κριτική, δεν είμαστε για να λιβανίζουμε, ούτε έχω καμία ανάγκη, ούτε είμαι υποχρεωμένος να λέω μόνο καλά πράγματα. Α, το ξαναλέω, ακόμα και τώρα θα δείτε στην ομάδα υπάρχουν ποσταρίσματα που είναι κριτική, εις βάρος του Λουτσέσκου ή εις βάρος των παιχτών, οκ, δεκτό. Άλλο αυτό όμως, άλλο χαρακτηρίζω με τελείως απαξιωτικούς όρους, με τελείως εξευτελιστικούς, όχι μόνο για το πρόσωπο του προπονητή ή για τους παίκτες, είναι ο θεσμός, είναι η θέση, είναι τα 4 γράμματα που τα σεβόμαστε. Όποιος λοιπόν δεν σέβεται, γιατί πολύ αμφιβάλλω αν κάποιοι από αυτούς είναι ΠΑΟΚ, αλλά και ΠΑΟΚ να είναι ακόμα χειρότερα, άμα μιλούν έτσι, χραπ, μία και έξω. Επάνω έχει τη δική μου φωτογραφία, έχει το δικό μου όνομα, είναι σαν να εστερνίζουμε αυτά που γράφετε εσείς που μπαίνετε από κάτω. Έτσι το ξεκαθαρίζουμε, για να μην πρέπει να κάθομαι να εξηγώ στον καθένα έναν-έναν, γιατί έσβησε το ποστάρισμα που έβριζε. Έτσι. Αλλού έχει πάρα πολλούς που θα σας καλοδεχτούν και σας στέλνουν κιόλας για να τους κάνετε ακροαματικότητα, για να τους κάνετε κλικ. Δεν έχουμε ανάγκη. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Κακή ομάδα χθες. Κακή. Σε καμία στιγμή του αγώνα δεν μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, όπως λέγαμε όλη την εβδομάδα. Σε καμία στιγμή δεν έδειξε ότι καταλαβαίνει ότι είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι αυτό. Ναι, ο αντίπαλος ήταν μακριά στη βαθμολογία. Ναι, δεν είναι συνδιεκδικητή σε τίποτα. Δεν είχαν το άχτι που είχαμε με τη Χάρτιν ή με τους κλέφτες, με το Γαύρο ή με την ΑΕΧ, εκεί γιατί εκεί υπήρχε το παρελθόν. Σε καμία στιγμή λοιπόν και οι παίχτες αλλά και ο προπονητής δεν έδειξαν ότι καταλαβαίνουν την ιδιαίτερη σημασία αυτή που λέγαμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί με τους ανθρώπους αυτούς που υποστηρίζουν αυτό το σωματείο ζούμε στην ίδια πόλη και έχει μια ιδιάζουσα, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Δεν έδειξε η ομάδα να το καταλαβαίνει σε καμία στιγμή. Άρα ξεκινάμε με αυτό ότι ήμασταν κακοί χθες. Σε όλο το παιχνίδι. Αυτό βέβαια δεν δίνει το ελεύθερο στο Βακαλάο που ήρθε ας πούμε από τη Σκανδιναβία να μην δίνει ένα πεντακάθαρο πέναλτι στον Πίσεσβαρ. Πεντακάθαρο πέναλτι. Είναι και από τους παίκτες που δεν θεατρινίζει ο Πίσεσβαρ, το ξέρετε. Εκεί κάνει το βήμα για να φύγει. Τον βρίσκει ο άλλος με το γόνατο, ειδικά το replay που είναι από μπροστά. Διαλύει κάθε αφιβολία, εκτός αν είσαι ο Κώστας Κατσουράνης. Πόσο πολύ σε πονάει που ήρθες εδώ και σε στείλανε μαζί με την παρέα σου. Πόσο πολύ ακόμα, πόσο κόμπλεξ βγάζεις για τον ΠΑΟΚ. Πόσο αποθυμένο έχεις. Πήρες Euro, έπαιξε μεγάλες ομάδες αυτά. Αλλά εδώ σε πονάει αυτό που έγινε. Γι' αυτό σε στείλανε από εδώ, γι' αυτό σε στείλανε και μεσούς της περίοδου από το Βάζελο, γι' αυτό. Τέτοιο κόμπλεξ. Άντε πέρσι, offside τον γκολ του Βαρέλα, το καταλαβαίνουμε, αλίμονο. Φέτος, όπου μπορείς να βγάλεις σχολή. Και αυτά στο κανάλι του Ιβά Σαββίδη, έτσι. Μέχρι και ο Κάκος, που δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση, αλλά... Μέχρι και ο Κάκος του λέει: αν ήσουν εδώ, υπάρχει πέναλτι. Όχι, λέει: κάνει θέατρο, λέει ο Μπίσες Βράκου. Κάνει θέατρο. Και του λέει ο Κάκος: αν ήσουν προπονητής ή παίχτης και σου σφυρίζανε αυτό το σφύριγμα και δεν σου δίνα πέναλτι, θα φτάνες με τους συμπαίχτες σου ή θα φτάνες με τον πάγκο μέχρι τη γραμμή για να διαμαρτυρηθείς. Του λέει του Κατσουράνη. Και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Κλείνω την παρένθεση με αυτούς τους περίεργους που βγαίνουν και πιάνουν τον πάγκο στο σώμα τους. Δεν έχω καμία όρεξη να χαλάσω τη ζαχαρένια μου, ήμασταν κακοί λοιπόν, αλλά αυτό δεν δίνει κανένα δικαίωμα σε έναν περίεργο, σε αυτόν τον Mr. Bean που ήρθε να σφυρίξει, να μην δώσει το πέναλτι που είναι το πέναλτι του Μπίσεσβαρ. Το γκολ του Άρη είναι offside, έτσι. Ξαναλέω, εμείς ήμασταν κακοί, το τονίζω, δεν ψάχνω να βρω δικαιολογία στη διαιτησία, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν συνάδει με το πόσο μεγάλο σύλλογος είμαστε, δεν συνάδει με τον ταμπλούχο τον περσινό ΠΑΟ και αυτόν που πάλι φέτος θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα.
παραδεχόμαστε πρώτα-πρώτα μόνοι μας ότι χθες δεν ήμασταν κακοί χθες. Πώς το κάνουμε? Όχι απλά δεν ήμασταν καλοί, ήμασταν κακοί. Ασύνδετοι, άνευροι, χωρίς τρέλα στο παιχνίδι, χωρίς να είναι το μαχαίρι στα δόντια, αυτό το οποίο θέλαμε ρε παιδί μου, αυτό το οποίο περιμένουμε κάθε φορά. Νομίζω ότι ο Ιώ Σαββίδης το είπε πάρα πολύ καλά. Αργά τη νύχτα λέει, ήταν το χειρότερο παιχνίδι. Μια στιγμή θα το βρούμε. Ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι και είμαστε στεναχωρημένοι γι' αυτό. Χωρίς να ψάχνουμε δικαιολογίες. Παρότι θα μπορούσαμε. Είμαι περήφανος που ο ΠΑΟΚ έφτασε στο επίπεδο να πανηγυρίζουν ισοπαλία εναντίον του. Ποιος ξέρει γιατί άραγε. Καλά αυτό, το καταλαβαίνουμε. Συνεχίζουμε 8 ακόμα παιχνίδια και τα καλύτερα έρχονται. Μόνο ο ΠΑΟΚ. Εμάς δεν μας πέφτει. Το ξαναλέω. Ήταν ένα πολύ κρύο Σαββατοκύριακο με χιόνι μέσα στην πόλη. Όποιος του πέφτει με μία ισοπαλία, να μας το πει. Αναρκούσε δηλαδή αυτό. 8 ακόμα τελική. Το νου μας που λέμε συνέχεια, το λέμε και το εννοούμε. Το νου μας. Δεν τον είχαμε το νου μας χθες. Δεν τον είχαμε. Μπήκαμε με ένα στυλ, okay, εντάξει, θα το πάρουμε το μάτς. Κακός, γι' αυτό είπα. Δεν υποτιμούμε κανέναν, ειδικά κάποιον που έχει ζωή του και θάνατό του το μάτς αυτό, που πρέπει να αποδείξει πράγματα, που έχει τρελαθεί γιατί θα πάει ο αντίπαλος ο μεγάλος να πάρει το πρωτάθλημα, που σαρώνει όπου βρει, που έχει ξεχάσει τι σημαίνει ήττα, θα μπω και θα δώσω όλη μου την ψυχή να αποδείξω ότι υπάρχω κι εγώ. Δεν το καταλαβαίνετε, το λέγαμε και μέσα στη βδομάδα. Είναι πολύ φυσιολογική η τρέλα η δική τους και η στενοχώρια. Εννοείται. Τώρα, τι χαρά έδωσαν πέρα από το δικό του σωματείο και σε άλλους, αυτό είναι, το καταλαβαίνετε, είναι ευνόητο. Χάρηκαν και άλλοι. Έδωσαν χαρά και σε άλλους. Το αν ήθελαν να δώσουν χαρά σε άλλους, από ένα σημείο και μετά δεν μας απασχολεί, το περιμένουμε κιόλας. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν λέμε, α, πέσαμε από τα σύννεφα. Είναι γνωστές οι αγάπες του πρόεδρου τους, είναι γνωστά τα τσουξουμούξου, είναι τα θα χρειάζεται. Απλά λέω για ακόμα μια φορά, ο Χαλίφης που είναι ρε παιδιά. Ο Χαλίφης για τις πρέσπες ούτε καν. Εδώ ούτε καν το πιάνω αυτό το θέμα. Είναι μετός, ούτε καν. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Αλλά πού είναι ο Χαλίφης δε? Γιατί ο Χαλίφης θες? Offside το Μάτος λέει, ανύπαρκτο το offside το Μάτος. Πέναλτι στον Πίσιβερ γιατί με 2-0 στο ημίχρονο είναι άλλο μάτς. Παρότι ήμουν κακός, το ξαναλέω. Για να μην μου πείτε ότι... Όχι για να πω στον εαυτό μου ότι ψάχνω δικαιολογίες. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Περιγράφω αυτό που είδα χθες. Πάρα πολύ ωραία το είπε ο Βιερίνια. Μάθημα είναι μπροστά το μυαλό μας προσιλωμένη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι ακόμα δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Ναι, είμαστε το φαβορί. Ναι, έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ναι, έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει ήττα. Ναι, ναι, όλα αυτά. Αλλά όπως βλέπετε, υπάρχουν πολύ πρόθυμοι και υπερπρόθυμοι να μου κλείσουν το δρόμο. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Όλοι θέλουν να παίξουν για τον εαυτό τους και όχι μόνο. Όλοι. Και έτσι θα πάει το έργο. Και έτσι θα πάει το έργο. Και μην περιμένετε την άλλη εβδομάδα με το Βαζελάκι μια στρωμένη με ροδοπέταλα κατάσταση. Θα σκυλιάσουν και αυτοί. Άρα με περιμένουν 8 λισαλέες μάχες. 8 μικροί πόλεμοι μέσα στις 4 γραμμές. Θα κάνουν ό,τι μπορούν. Όπως μπορούν. Με όποιο τρόπο. Βλέπεις χθες ένα διαιτητή. Εμείς δεν έχουμε καμία, δεν θα έχουμε καμία απέτηση. Ούτε επιθυμία να με ευνοεί κανένας. Δεν θέλω, δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Και είπα κιόλας. Αν μου δοθεί κάτι, ένα πέναλτι ανύπαρκτο, Αντρέ, στείλ το στα πουλιά, στείλ το στα προβολής. Στείλ το στα χωράφια δίπλα, στείλ το στα νεκροταφεία που λέγανε. Στα μνήματα, όταν το γήπεδο ήταν στο συντριβάνι, γι' αυτό από εκεί έχει βγει η έκφραση. Ήταν τα μνήματα από πάνω και λένε, στείλ τη στα μνήματα. Δεν θέλουμε. Απλά, όπως είπε και ο Ρασβάν, πείτε μου, ένα μάτς που ευνοήθηκα που το λάθος έγινε
υπέρ μου να πάρω το παιχνίδι. Σταθήκαν όλοι σε εκείνο το χέρι του Βιερίνα, να πούμε, στην απόκριση που κάνει, και εκεί χτίσανε πάνω όλο το τσουνάμι. Αν πιάσουμε μία-μία τις φάσεις και δείτε τι έχει γίνει με τα ακυρωμένα γκολ του Ακπομ, με το πέναλτι στην Κρήτη, με τις κλωτσιές, τις καριές στα πλευρά του Πασχαλάκη. Έχει πάρα πολλά να πούμε. Και χθες, ξαναλέω, είμαι κακός, δώσε το πέναλτι. Δώσε το πέναλτι, τον κλωτσάει με το γόνατο, τον βρίσκει, τον ρίχνει κάτω. 2-0 ημίχρονο είναι άλλο παιχνίδι. Ας το πάρω εγώ το μάτς και ας μην είμαι καλός. Θλιβερό το φαινόμενο να βγαίνουν άνθρωποι που λένε ότι είναι ΠΑΟΚ και να βγάζουν χολή με τη μία. Είναι πραγματικά θλιβερό. Παιδιά, έχετε άλλα θέματα και τα βγάζετε εκεί. Έχετε άλλα αποθυμένα και περιμένετε τη στραβή. Έχετε προσωπική εμπάθεια με τον προπονητή, με συγκεκριμένους παίκτες και περιμένετε στη γωνία. Θα το χαρείτε το πρωτάθλημα 5 Μαΐου. Θα έρθετε μαζί μας στο Λευκό Πύργο ή θα πείτε, α, όχι, εγώ επειδή δεν γουστάρω τον Λουτσέσκου ή επειδή δεν μου αρέσει, ας πούμε, ο Πασχαλάκης, ή επειδή δεν γουστάρω, ας πούμε, τον Κρέσπο ή τον Βαρέλα, δεν θα έρθω. Γιατί βλέπω ότι με μια ισοπαλία τώρα, έτσι, με το παραμικρό, λες και πραγματικά όλο αυτό το καιρό έχουν αρρωστήσει που η ομάδα πάει τρένο να πάρει το πρωτάθλημα. Που έχει ξεχάσει τι σημαίνει ήττα. Ξεχάσαμε. Άμα γυρίσουμε πίσω στο μυρολόγιο, ξεχάσαμε. Πάμε ένα χρόνο πίσω. Ένα χρόνο, Μάρτις πρέπει να ήταν. Με τον Αστέρα Τρίπολη. Στο πρωτάθλημα μιλάω πάντα. Και τσουπ αμέσως. Και το επαναλαμβάνω για νιωστή φορά. Όχι στην κριτική. Δεν μιλάω για την κριτική. Ότι Λουτσέσκου σου ντεφορμέ ή ότι έπρεπε να βάλει τον Ολιβέιρα ή ότι έπρεπε το παιχνίδι να το δει αλλιώ. Άλλο αυτό. Αλίμονο, δεν είμαστε εδώ μόνο για να λιβανίζουμε, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, έτσι. Και δεν το έχω κάνει ποτέ 20 χρόνια. Και χθες, ναι, και εγώ πιθανόν να έβαζα τον Ολιβέιρα, ας πούμε, μέσα, γιατί είναι πιο βαρύ το κέντρο με τον Σάκοφ. Αλλά αυτά είναι επιλογές του προπονητή. Του πιο πετυχημένου προπονητή στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Γιατί πέρσι πήρε το double. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, τι να κάνουμε. Και φέτος θα πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Και τώρα μπροστά. Είναι ένας αγώνας κυπέλου που πρέπει η ομάδα να τον πάρει να προκριθεί. 5 εισιτήρια δίνουμε για εκεί. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Εκτός κι αν με την πρώτη ισοπαλία, δηλαδή δεν δικαιούται αυτή η ομάδα να κάνει στραβοπάτημα. Ενοχλεί πιο πολύ, εντάξει, γιατί είναι με το συγκεκριμένο αντίπαλο και σήμερα θα υπάρξει η στιχομηθεία. Εντάξει, πέρα από αυτό, okay, εντάξει. Το που έχω φτάσει φαίνεται το πόσο χαίρονται όταν μου παίρνουν μια ισοπαλία. Και αυτό είναι σημείο των καιρών. Πέρα όμως από αυτό, δεν γίνεται να καθίσουμε τώρα και να σταθούμε σε αυτό το χθεσινό αποτέλεσμα παραπάνω από μία εκπομπή, μισή να σου πω εγώ. Διότι αυτό θέλουν. Οι αντίπαλοι μας αυτό θέλουν. Και δυστυχώς πατάνε και σε παοξίδες οι οποίοι δεν ξέρω τι ψάχνουν, δεν ξέρω τι ζητούν, δεν ξέρω τι ανησυχίες έχουν. Λέω, αν είναι, γιατί μέσα τώρα εδώ μπαίνει κόσμος, το καταλαβαίνετε. Θα παρισφρήσουν και άνθρωποι με ψεύτικα προφίλ, με αυτό και θα βγάλουν μια αγανάκτηση και θα βρίζουν. Γιατί δεν μπορούν να ανεχτούν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να πάρει το πιο παλικαρίσιο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Πού είναι όλοι αυτοί τώρα να μας πούνε, που κράζουν όλη μέρα ο Χαλίφης και ο Ευνοημένος και αυτά, πού είναι, πού περιμένουμε, δεν είδα, κύριε Κατσουράνη χθες, τίποτα αν τύχει και ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ το κάνουμε θέμα οπωσδήποτε, εκείνο το έρμο το χέρι του Βιερίνια, το είπαμε 100 φορές, όλα τα υπόλοιπα που γίνονται ένα μικρό αφιέρωμα. Ναι, εντάξει, έτυχε τώρα, δεν είναι. Α, όχι, έτσι. Ο Χαλίφης και ο Χαλίφης. Τα ίδια και πέρσι. Ο Τσίπρας που θα έδαινε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, λουφάξαν όλοι, εξαφανίστηκαν μετά στο τέλος, έτσι. Εξαφανίστηκαν όλοι. Τώρα λέει, οι πρέσπες το ένα το άλλο, ό,τι αηδιέστερο έχει υποθεί. Το να παράγει, ας πούμε, τον Εμετό που ο άλλος με τον λασποτήρα κάτω που επειδή δεν μπορεί να τον ανεχτεί, ότι τον ματσακώνιασε ο ΠΑΟΚ δύο φορές και ότι τον έκανε εδώ πέρα
να κλαίει και ότι ήταν για 5-6 γκολ ο Γαύρος, δεν μπορούν να το ανεχτούν. Πρέπει να βρουν πράγματα. Θυμάστε, σας τα είχαμε πει. Όχι ότι είμαστε τίποτα πολύξεροι. Πρώτο στάδιο να κοιτάξουν αγωνιστικά να μου πάρουν βαθμούς. Δεν μπορούν. Θα κοιτάξουν μετά να με βλάψουν, να μου αφαιρέσουν, να δημιουργήσουν αναμπουμπούλα, φασαρία. Τρίτο στάδιο να απαξιώσουν. Να πούν ότι δεν σας το δίνουν ή εκείνο ή το άλλο. Να τα μπροστά. Τα βλέπετε. Γίνονται. Όχι ότι είμαστε τίποτα πολύ διαβασμένοι ή πιο έξυπνοι από τους άλλους. Απλά τόσα χρόνια τους μάθαμε ποιοι είναι απέναντι. Τους ξέρουμε. Εμείς δίνουμε σήμερα 5 εισιτήρια για τον αγώνα με τον Πανιόνιο. Τον αγώνα της Τετάρτης Κύπελλο Ελλάδος. Είναι σημαντικό το παιχνίδι. Δεν πρέπει το γήπεδο να παρουσιάσει άδεια εικόνα. Θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο με μια ισοπαλία. Οκ, σε κανέναν δεν άρεσε. Σε κανέναν δεν άρεσε. Όχι τόσο ισοπαλία, όσο η εμφάνιση. Γιατί μας έχει μάθει αλλιώς αυτή η ομάδα. Γιατί έχουμε βάλει τον πύχη, αυτή τον έχει βάλει ψηλά τον πύχη. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα από τα υπέροχα 12 δώρα. Έχει βάλει ο Λάρη τη φωτογραφία ακριβώς. Το γόνατο στο γόνατο. Θέατρο, του δείξε και κίτρινη. Του δείξε και κίτρινη. Αλλά κόμπλεξ Κωστάκι, ε. Κόμπλεξ Κατσουράνη. Τι να κάνεις. Έτσι. Λέγε καλά λογάκια για την ΑΕΚ. Μήπως σε πάρουν εκεί τίποτα σκάουτερ, μήπως σε πάρουν εκεί. Το καταλαβαίνουμε, ανθρώπινο είναι. Πονάς εδώ στον ΠΑΟΚ γιατί... Έτσι. Τώρα το πόσο λογικό είναι να πανηγυρίζεις μια ισοπαλία, εντάξει παιδιά, το καταλαβαίνετε. Το έχω πει κι άλλη φορά. Αν έτσι το νιώθεις, αν μια ισοπαλία πρέπει να πανηγυρίζεις, ας πούμε σαν να είναι το Champions League, δικαίωμά τους. Δικαίωμα δεν φταίνα, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Ότι πανηγυρίζει ο άλλος, οκ, το είπαμε. Το είπαμε. Αλλά ρε Βακαλάο, δώσε το πέναλτι και στο τέλος το γκολ είναι offside. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, αν ας πούμε αυτή την κεφαλιά την έκανε ο Ακπομ, θα χαλούσε ο κόσμος σήμερα. Ο Χαλίφης, το δίνουν το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ και αυτά και έτσι και αλλιώς. Ο χιλιοευνοημένος και αυτά. Η ΕΠΟ, ο γραμμένος, βάζουν διάφορα μέσα. Διάφορα. Τώρα πουθενά. Όταν έχει τα σμπροξίματα ο Γαύρος ή η Χάρτινη, εκεί κουκουλίτσα, ε. Απλά πράγματα. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλίβανο. Γεια σου, αδερφέ. Μπήκε ήδη και εσύ στην κλήρωση. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54546. 54526. 54526. Γιατί έχουμε και υπέροχο, ένα υπέροχο κινητό Meizu αξίας 100 και ευρώ με όλα τα μαραφέτια επάνω και κάμερες και τα πάντα όλα από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Δωδεκάδωρο, εκπληκτικά πράγματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για τα εισιτήρια και μέσα από το σταθερό μας. Αυτά είχα να πω. Αυτά είχα να πω. Το νου μας δεν πέφτει, το ξαναλέω. Δεν πέφτει και συνεχίζουμε. 8 μάχες. Όποιος νιώθει ότι δεν μπορεί, όποιος νιώθει ότι δεν αντέχει, όποιος λιποψυχεί, όποιος φυγομαχεί να μας το πει, κανένα πρόβλημα. Όποιος πετάξει την ασπίδα του, όποιος με μια ισοπαλία και μια κακή εμφάνιση χάνει την πίστη του σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, να μας το πει, να το ξέρουμε, να το ξεκαθαρίσει. Δικαίωμά του. Πάμε. Εμείς όχι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, δόμηση, ανακαίνιση, διακόσμηση. Ο ειδικός είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα σας κάνει το σπίτι παλάτι. Δημητριάδης Construction, 323-003. Δεν ξεχνάμε ότι σήμερα συνεχίζεται το 12ωρο, καταπληκτικά πράγματα, κινητό για όποιον πάει και πάρει το οτιδήποτε στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδόρη 10 στο Κοδελιό, μπαίνει και σε μία κλήρωση και το βράδυ θα κληρωθεί ένα κινητό. Redmi εκεί. Εμείς εδώ στο 2ωρο γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, κληρώνουμε ένα υπέροχο Meizu κινητό smartphone με κάμερες με τα πάντα επάνω. Εξαιρετικό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε να πάρουμε γραμμές γιατί περιμένει κόσμος. 2310-287-888. Δεν την κλειτώνω την Ποφίλη μου, λέει ο Κιώσης. Εγώ λέω έχω. Και καλά, πέρα από την δικλίδα ασφαλείας που έχω, έχω μία
Έχω μία ελπίδα. Χθες τροφοδοτήθηκε λίγο, έτρεξε, πάλεψε κι αυτός, αλλά δεν. Δεν ήταν. Δεν ήταν η μέρα χθες. Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ. Γεια σας. Σεφτέ από Μόναχο, Κώστα. Ού, καλώς το Μίνχεν. Πείτε μου, Άγιαν, τι κάνει. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Βάλε μας και στην κλήρωση. Πες μου λίγο όνομα. Κυριάκος, 526. Για το εισιτήριο, έτσι. Ναι, ναι, βάλε για το εισιτήριο. Δεν ωραία. Ωραία. Σ' ακούω, Κυριάκο. Καταρχήν, φίλε, να πω ότι η ομάδα απλά δεν μπήκε καλά. Μπήκε πιο μουδιασμένα, πιο χωρίς πάθος να το πω. Δεν είχε αυτό που είχε τις άλλες φορές. Ναι. Μπαίνουμε και τρέχουμε δεν και είχε. Δίνουμε. Δεν είχε, όπως με το Γαύρο. Δεν είχε, φάνηκε. Δεν υπήρχε. Μόνο ο Αντελίνο ξεχώρισε. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν χαλιά. Δεν υπάρχει δηλαδή αλλαγές θέσεις παιχτών προπονητής καμία σχέση. Η ομάδα είναι ίδια που ξέρουμε. Προχωράει καθαρά. Είναι αίτητη. Το σημαντικότερο. Συνεχίζει αίτητη. Έτσι. Φυσικά. Και δεν συνέβη τίποτα. Μια απλή ισοπαλία ήταν που δεν έχει επηρεασμό. Απλά πρέπει να προσέχει. Αυτό. Έτσι. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Είναι 8 μάτς, δεν κατακτήθηκε τίποτα. Αυτό που τίποτα λέω. Παραπάνω. Έτσι, εγώ δεν ανησυχώ. Συνεχίζω ειλικρινά και πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα θα το πάρουμε κανονικά. Δεν πέφτει, απλά, ρε λέμε, δεν πέφτει. Απλά έπεσε σε κάποιον. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια, δεν έπεσε πουθενά. Αλίμονο, ρε παιδιά. Ήθελα να πω κάτι άλλο και τελευταίο να κλείσω να μιλήσω ένα παιδιά. Φίλε, αυτό ο Κατσουράνης, αυτό το κόμπλεξ δεν το περίμενα. Φυσικά όταν. Θυμάσαι, έπεσε στο τραπέζι τότε, του ζητήθηκε, όχι του ζητήθηκε, είχαν βάλει το όνομά του για τεχνικό διευθυντή στον ΠΑΟΚ. Τον απερίψαν. Και αυτό δεν του κάτσε, φίλε, για τεχνική, κατάλαβες. Και ζηλεύει από εκείνη την μέρα, βγάζει μύθους. Φίλε, το βλέπεις το πρόσωπό του, η γλώσσα του σώματος λέει πολλά. Όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ, έχει βγάζει, ρε παιδί μου, φαίνεται κατευθείαν ότι έχω κάτι εκεί. Φίλε, έχω κάτι. Τον απέρριψαν από το ΠΑΟΚ για τεχνικό διευθυντή. Κάτι πρέπει να κάνει. Τι να κάνουμε. Και αν θυμάσαι, πέρσι βγήκε και στον αέρα τότε το μήνυμα που έστειλε στον Λιμπερόπουλο στο τελικό. Φυσικά. Όχι στο τελικό, στο πρωτάθλημα. Στο... για το. Με το Βαρέλα. Και στην κλοπή. Έστειλε μήνυμα και είπε όλο λέει στο Λιμπερόπουλο. Είναι κανονικό το γκολ, λέει. Συγγνώμη, έγινε offside, λέει. Δεν είναι γκολ. Δηλαδή, συνεχίζει. Και αν κάποιο, παρακαλώ πολύ, ακούει εκεί στο Γιώργο το Σαββίδη, φτάνει αυτό ο πόλεμο και από το ίδιο το κανάλι, το οποίο. Μέσα. Δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτά, φίλε. Φτάνει. Φοβερό. Φτάνει, μέσα στου κόλπου. Του καναλιού να ακούγονται αυτά. Φίλε, ναι, δεκτό, δεν είμαι ΠΑΟΚ TV. Βάλτε και κάποιον να μπορούμε να αντικρούμε. Αυτό, δεν μπορούμε να, μας, να γίνεται αυτός ο πόλεμος από το ίδιο το κανάλι. Απέναντι. Δηλαδή, έλεος. Απέναντι. Είναι ο Κατσουράνης, μωρέ. Βάλε έναν μόνιμο ΠΑΟΚ να μπορεί να αντικρούσει. Ο κύριος Σαββίδης δεν τα βλέπει αυτά. Τι θέλει δηλαδή. Έχουμε όλα τα που μας πολεμάνε. Μέσα μαζικής ενημέρωσης από εδώ από εκεί. Θα έχουμε και από το όπεν να μας πολεμάνε, ρε, φίλε. Δεν πειράζει, φίλε, ξεφτιλίζονται. Άστους. Εκτίθενται. Δεν πειράζει. Δείχνουν το πρόσωπό τους. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Φτάνει, να σε καλά! Γεια σου, Κυριάκο! Φιλιά στο Μόναχο! Φιλιά, φιλιά στην Ομογένεια! Φιλιά πολλά! Στο εξωτερικό, στα παιδιά! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Κώστα από Ασάφενμπουργκ. Ασάφενμπουργκ! Λοιπόν. Σήμερα τι γίνεται, 2-2! Γερμανία είναι το Ασάφενμπουργκ, έτσι! Εγώ επειδή τώρα είμαι στη δουλειά, σε κάποια φάση λέω πρέπει να βγω βιαστικά. Πάμε, έλα, έλα, δεν μιλάω καθόλου. Πες τα όπως θέλεις. Λοιπόν, με κάλυψες και εσύ πρώτα που πήγε τον Κατσουράνη. Με αυτούς τους μισθοφόρους, Κώστα, πόσα χρόνια έπαιξε ο Κατσουράνης. Δεν θα το πω κύριο. Αυτό το παιδί πόσα χρόνια έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Με αυτούς πηγαίναμε να πάρουμε εμείς με κάτι τζαβέλιδες. Με αυτούς τους μισθοφόρους περιμέναμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Θα παίζανε 8 παιχνίδια, 7 και στα 3 τα κρίσιμα θα μας πουλούσανε. Αυτή είναι. Ως προς το κανάλι που είναι, αυτοί υπογράφουν μονοετή συμβόλαια, οπότε δεν μπορεί να τον διώξει τώρα. Αλλά αυτοί και να ξέρουν ότι τα ψωμιά τους τελείωσαν του χρόνου, ο κύριος Σαββίδης ξέρει το τι θα κάνει. Δεν μπορεί να τους πετάξεις. Εγώ παλιά είχα διαμαρτυρηθεί και τον Ευαγγελάτο, το τίποτα. Δεν γίνεται. Ήρθε η ώρα που φύγαν όλοι. Να έχουν το νου τους ότι τα ψωμιά τους τελειώνουν από τέτοια. Και ένα άλλο. Το κοινό το οποίο βλέπει το κανάλι δεν είναι εδώ δικό μας βορειοδυτικό. Είναι η μαύρη μεγάλη που είναι κάτω στην Αθήνα. Ναι. Τώρα για το θέμα του πέναλτι, Κώστα. Εγώ, δηλαδή αν παρατηρήσεις και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί άκουγα πριν 2 ώρες εκπομπή, που και χθες το βράδυ ακόμη, στο δικό σας, σε ένα άλλο ραδιόφωνο, γιατί εγώ κάνω επιλογή, δεν είμαι δικός σας θανατικός, επιλέγω, έχω το... μόνο. Έτσι κάνει πολλοί κόσμος, δεν είναι... Λοιπόν, και βλέπω το εξής, η Αρίανη, ρε παιδιά, δηλαδή τι θα πει το πόδι, εδώ μιλάμε τόσα χρόνια ξέραμε, το νύχι λέει, η μύτη λέει, έτσι δεν είναι. Το βρίσκει με τον γόνατο, είναι πέναλτι. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να πω ότι δεν είναι πέναλτι. Για τον πέναλτι, επειδή ξέρω φοράς γυαλιά. Και εγώ σου μιλάω, πόσοι από εμάς που πήγαμε στο γιατρό, τι μας κάνει ο γιατρός, πολυεστερικά δεν ξέρω αν φοράς, εγώ φοράω πολυεστερικά. Τι πάει ο γιατρός στον οθαλμέτρο, στο δωμάτιο μας, να μας λέει τι είναι αυτό, εκείνο, εκείνο. Στην μακρινή απόσταση, για να πας, ο φορτηγατής, ο λεωφορείουχος, δίνουμε εξετάσεις
και για μακρινές αποστάσεις. Όταν εγώ έβαλα γυαλιά πριν 10 χρόνια, ξέρεις τι μου είπε ο γιατρός, βλέπεις, βλέπω όλα, όλα εντάξει. Τώρα μου λέει, βλέπεις, α τώρα γιατρέ μου βλέπω και είχε μία, θα γελάσουμε λίγο, την βοηθό του δίπλα και όταν την είδα στο πρόσωπό της... Περίμενε, πώς ήταν η βοηθός? Πολύ ωραία. Μετά με τα γυαλιά να δεις. Τα γυαλιά μου κόστα μου 10 χρόνια μέρα νύχτα, μόνο αν κοιμάμαι τα βγάζω. Ξέρεις γιατί, σίγουρα και εσύ το έχεις πάθει. Νομίζουμε ότι βλέπουμε, στις μακρινές αποστάσεις δεν βλέπουμε πολύ. Έχουμε μια απώλεια του 50 ή 40%. Είναι, δεν χρειάζομαι. Δεν χρειάζομαι. Πώς αυτός τώρα ο φίλαθλος, ο οποίος είναι γκαβός, να το πω συγγνώμη, συγγνώμη γιατί δεν έχει πάει, η εξέτασή του δεν έχει γίνει στον οπτικό επίσημα. Ξέρω ότι βλέπει, αλλά γι' αυτό και έχουμε και ατυχήματα. Όταν θα βάλει τα γυαλιά που πρέπει, θα έχει 100% απόδοση 90 και το θα δει και την διαφορά του πέναλτι. Φίλε μου, έχει, φίλε μου από το Ασάφενμπουργκ, δεν χρειάζεται ούτε γυαλιά ούτε τίποτα. Το βρίσκει με το γόνατο. Τελείωσε, το βρίσκει αυτό με το... Είναι κάτοχος. Είναι, πάει να περάσει, τσιμπάει την μπάλα, πάει να περάσει και είναι. Αλλά δεν θέλουν να σταθούν εκεί. Απευθύνομαι σε αυτούς που λένε, καταρχήν πάνε στον οπτικό να σε κάνει μια καλή εξέταση και τότε θα χαρείς, γιατί νομίζεις ότι βλέπεις. Θα βγάλω το Μανολόπουλο να δώσω 50 ζευγάρια γυαλιά μοιοπίας έτσι να. Νομίζουν Κώστα μου ότι βλέπουνε όταν θα κάνει εξέταση επί τόσα χρόνια, γιατί δεν φορούσε γυαλιά. Κατάλαβες τι εννοώ? Έγινε Ασάφενμπουργκ. Ευχαριστώ. Να σε γερός. Να σε γερός, φίλε μου. Καλή εβδομάδα. Δεν σταθήκαμε. Κοίτατε πώς ξεκίνησα. Δεν είμαστε καλοί. Αυτό δεν δίνει άλοθη όμως να μην μου δώσει αυτά που πρέπει. Ο Χαλίφης και ο Χαλίφης. Δηλαδή αυτό το αφήγημα, το παραμυθάκι αυτό το οποίο είναι γελιοδέστερο όλων. Είναι γελιοδέστατο. Δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, ούτε γυαλιά χρειάζομαι, ούτε τίποτα. Και αν δεν είναι πέναλτι, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, το ξέρετε οι παλιοί ακροατές. Να βγω και να πω, δεν ήταν πέναλτι, ρε παιδιά. Δεν ήμασταν καλοί, δεν ήταν και πέναλτι. Και πέναλτι ήταν, και offside είναι το γκολ. Ξεκάθαρα είναι offside, είναι μπροστά ο παίκτης του Άρη. Λοιπόν, και τον Μάτος τον κόβει με ένα ανύπαρκτο offside, ο διαιτητής. Δεν ξέρω γιατί. Θα μου πεις, έχεις αποδείξει οτιδήποτε. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά. Δεν θα μπορούσε, λέω, σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη σφαίρα φαντασίας, να πέσει ένα τηλέφωνο και να του πει κόψου στον δρόμο που μπορείς. Λέω τώρα, ρε παιδί μου, δεν λέω τι έγινε, αλλά λέω. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ένα, αυτό και βγαίνω. Πάμε, Μένιο. Έλα, αδερφέ μου. Λοιπόν, μην αγχώνεστε. Όταν παίζεις με τον διεκδικητή που είναι κοντά σου, του ρίχνεις μια τριάρα και τελειώνει η υπόθεση, γιατί έχει συγκεντρωθεί. Και πας εκεί που πρέπει να είσαι. Με το μαχαίρι στα δόντια. Όταν είσαι με τον άλλον που είναι 25 πόντους πίσω, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Τον υποτιμάς. Και σε διακατέχει αυτό υποτιμάς. Το. Έλα, πάμε να τους ρίξουμε μια πεντάρα. Ναι, ναι. Αυτό που περνάει στους φιλάθλους μας. Λάθος. Και πιθανόν. Λάθος. Ναι. Σφάλμα ολόθυρο. Λάθος. Λοιπόν, δεν με ενοχλεί καθόλου. Και η ερώτηση στους φίλους. Μα έλεγα όλη τη βδομάδα, Μένιο μου, όλη τη βδομάδα. Δεν υποτιμούμε κανέναν. Αυτοί θα έρθουν γιατί ζουν για αυτό το μάτς. Να πω λίγο αυτό γιατί. Πρόξε με λίγο, είναι σχετικά σημαντικό. Τι θέλατε την ισοπαλία, εχθές ή την Τετάρτη? Άντε με, καλημέρα μας. Φιλιά, και την αγάπη φιλιά, μου σε όλους. Γεια σου, Μένιο. Ας περιμένουμε αύριο και όλα θα είναι με λιγάλα. Και προσέξτε λίγο, το είπαμε και προχθές. Μην κάνετε δηλώσεις για τριάρες. Οι ισοπαλίες είναι μέσα σε ένα φυσιολογικό πρωτάθλημα. Δεν είμαι τσισεκά του Πειραιά. Καλημέρα. Φυσικά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10-287-888. 888. Καλώς το παιδί. Μένιο, τι λάδι παίρνεις και... Εγώ λέω, είστε στον ίδιο χώρο, μου κάνετε πλάκα, με τρολάρετε, είστε σε διπλανά δωμάτια και κάνετε χαβαλές στον τσατσαρό. Έτσι λέω εγώ. Έτσι είναι. Λοιπόν, όπως λέγει ο φίλος μας ο Παυλάρας, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Τέρμα και τελείωσε. Ήτανε μία... Κακή βραδιά. Κακή, πολύ κακή βραδιά. Και πάμε τώρα στον αγαπητό κύριο Κατσουράνη. Το χαμόγελο σου, αυτό το ειρωνικό που έχεις όταν μιλάς για τον ΠΑΟ, και ειδικά χθες, λέει πολλά. Εάν εσένα ήσουν εσύ στη θέση του Μίσεβερ και έπεφτες, θα χαλούσε τον κόσμο. Έκανες... Θα πήγαινε το Βρυσίδι σύννεφο. Καρότσι το διαιτητή. Καρότσι. Τι θα έκανες? Είναι ντροπή σου. Και όπως είπε ο προηγούμενος φίλος, όταν σε απερίψαν από τον ΠΑΟΚ, είχες χιλιάσει. Αλλά δείχνουν ότι έχουν ο κύριος Σαββίδης και το Πιντελίου, το έχει μεγάλη καμία. Τεράστια. Μπορεί,
Μπορεί αν, να πει και πόσο είναι η αποζημίωση και πάρει ένα και σήκω και φύγε. Και, και ανοχή, τέτοιο πράγμα κανένας άλλος δεν θα το έκανε, φίλε. Φύγε. Στο όνομα, στο όνομα της ελευθεροτυπίας και της ελευθεροστομίας, κανένας μου, άλλος. Συγγνώμη λίγο, δεν είναι η πρώτη φορά το οποίο το κάνει. Σε κάθε σχολιασμό για τον ΠΑΟΚ θα ειρωνευτεί. Ναι, 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 ναι. Θα ειρωνευτεί. Είναι ντροπή σου, είναι ντροπή σου, γιατί είσαι ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής. Έχεις καλές περγαμηνές και πέφτεις πάρα πολύ χαμηλά. Ξεφθυλίζεσαι, παλικάρι μου. Λοιπόν, απλά εξηγούνται πάρα πολλά, τρεις τελίτσες. Πολλά εξηγούνται. Κλείνοντας, βάλουμε 4-16 για τα εισιτήρια. Και αν θα πέσω, το δίνεις ο φίλο μου τον Παυλάρα, τον Νικηφορίδη, που πήρε στην προηγούμενη... εκπομπή. Στην προηγούμενη εκπομπή και ήταν πήρε και μανία. Παπλάκο μου, θέλω να είσαι ήρεμος, παλικάρι μου. Γεια, φιλιά, γεια σου, Γιωργάρα μου. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Όσο πιο γρήγορα τελειώνετε, τόσο πιο πολύ θα μιλήσουν. Και εγώ λίγο μιλάω, να μην σας διακόπτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Ακόμα και με άσχημη εμφάνιση και με κόντρα τους διαιτητές δεν χάνω. Τι θέλω να πω το εξής. Πολύ σωστά όλοι μας παρατηρήσαμε, γι' αυτό είμαστε ΠΑΟΚ, είμαστε υγιείς φίλαθλοι, παραδεχόμαστε ότι δεν παίξαμε μπάλα. Αλλά κύριε διαιτητά, στο πέναλτι του Μπίσεσβαρ δεν κλείνεις τα μάτια εις βάρος του Μπίσεσβαρ και του βγάζεις κάρτα για θέατρο, ενώ είναι πεντακάθαρο το πέναλτι. Και εσύ κύριε Πόπτα, σηκώνεις το σημειάκι και το ακυρώνεις στο κολάκι και παίρνεις το τρίποντο. Απλά ήθελα να πω ότι ακόμα και με αυτή την άσχημη εμφάνιση και με κόντρα διαιτησία δεν χάνω. Είτε το θέλετε είτε όχι. Λοιπόν, τώρα για το ήθος του Κατσουράνη, κάποια πράγματα έρχονται μέσα από το σπίτι. Το σπίτι του Κατσουράνη δεν το γνωρίζω, οπότε το παιδί αυτό μπορεί να διδάχτηκε αυτή την ηθική, γιατί όταν τρως ψωμί σε κάποιο σπίτι, μετά δεν πας και το χλεβάζεις, γιατί είναι, πώς το λένε, προσβλητικό για τον ίδιο σου, τον εαυτό αυτό το πράγμα, όταν το κάνεις δημόσια μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Κύριε Κατσουράνη, θα έρθει η ώρα που θα χτυπάς το κεφάλι σου για το ψωμί που τρως από το Σαββίδι. Και κλείνοντας, θέλω να πω μια καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και ψυχραιμία για το παιχνίδι του κυπέλου. Καλή σου μέρα. Φιλιά, γεια σου Βασίλη. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα 5 εισιτήρια για το ματς κυπέλου με τον Πανιόνιο. Έχουμε μια εκρεμή κατάσταση εκεί. Εκρεμή μια κατάσταση. Έχουμε μια υπόθεση που πρέπει να την καθαρίσουμε στο κύπελο. Και φυσικά ένα καταπληκτικό smartphone Meizu. Άνω 100 ευρώ η αξία του από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Γράφεται FM, αφήνεται κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι κάνεις Κωστή μου. Έλα. Τι κάνεις λέω. Δόξα τω Θεώ. Ετοιμάζομαι για μποφίλιου. Στράτε, εσύ είσαι στράτε, εσύ είσαι στράτο. Όχι, ο Μάκης είμαι, πάω για Λάρισα. Δεν σε κατάλαβα, δεν σε κατάλαβα. Έλα, γόρι μου, έλα. Ο Μανολόπουλος λέει: όσοι θέλουν για να βλέπουν σωστά τις φάσεις, δώρο γυαλιά και εξέταση. Έτσι, έλα, έτσι. Έλα, σ' ακούω λοιπόν, σ' ακούω. Λοιπόν, εγώ θα το πάρω αίτητο. Ωραία, ωραία λέξη. Γουστάρω. Αίτητο. Γι' αυτό, για αυτούς που ακούνε, τους γαυροκίτρινους, εγώ θα το πάρω αίτητο. Το πρωτάθλημα. Δεν πειράζει, αλλά να πω κάτι, Κωστή, να πω κάτι. Όταν πιάσαμε το 17 λεπτό, το 18, εγώ τη τηλεόραση την έκλεισα. Λοιπόν, μετά όταν βάλαμε τον γκολ, ξέρω, έχω φύγει γιατί δεν, λόγω πιέσεως. Τέλος πάντων, αργότερα είπα το εξής, όταν είδα τους πανηγυρισμούς που έχουν κάνει, είπα ότι αυτή η ομάδα με κάνει πολύ περήφανο. Βέβαια. Εντάξει, εδώ καταλαβαίνεις. Μα αυτοί θέλανε οπωσδήποτε να κερδίσουν κάτι, να δείξουν ότι κόντρα στον αίτητο, κόντρα στον πρωταθλητή, νταμπλούχος πέρσι. Μπράβο, αυτό μπράβο, είναι. Μπράβο, είναι μπράβο. Κατανοητό. Εγώ αυτό ακριβώς το καταλαβαίνω, έτσι. Το καταλαβαίνω. Τώρα από εκεί και πέρα, τα πάμε. Στην αρχή να μην λέω πάλι τέτοια, σας κουράζω γιατί περιμένει ο κόσμος. Αυτό, το νου μας. Συγκέντρωση στα υπόλοιπα παιχνίδια. Και τελείωσε αυτό εχθές. Τελείωσε αυτό εχθές. Μάθημα, παίρνω τη λέξη που είπε ο Βιερίνια. Ακούστε τον αρχηγό, ο οποίος χθες ήταν ο μόνος με το μαχαίρι στο στόμα.
Τον είδατε? Αυτός που είναι 33, ο πιο χορτασμένος από παραστάσεις, από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, από γύρω και αυτά, ήταν ο πιο λυσασμένος. Ας πάρουν παράδειγμα όλα, όλοι από όλα. Αυτόν. Όλοι. Αυτό. Να είσαι καλά. Δεν πειράζει. Καλό δρόμο, προσοχή καλά, όσοι είστε με τιμόνια, γιατί είναι οι δρόμοι περίεργοι αυτές τις μέρες. Φιλιά, φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Ιδιαίτερη προσοχή, έτσι. Χιονάκια αυτά, είδατε, χιόνιζε μέσα στην πόλη, θερμοκρασίες, μπορεί να έχει πιάσει πάγο κάπου. Κρατήστε τις αποστάσεις, μην τρέχετε, μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Όσο καλά κι αν οδηγάτε, όσο παλιοί οδηγοί κι αν είστε. Συνήθως αυτοί την πατάνε. Αυτός ο οποίος θα πάει, εντάξει, μωρέ, το έχω. Όχι. Πάμε, καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Για πες. Όταν μπαίνεις μέσα για να κάνεις μια αίτηση στο ίντερνετ, ναι, σου ζητάει από κάτω να συμπληρώσεις κάποια στοιχεία για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ρομπότ. Α, ναι, σωστά. Ο Λουτσέσκου δεν είναι ο ρομπότ, λοιπόν, ούτε η παίχτης. Εμείς, λοιπόν, σαν ομάδα, αποδείξαμε χθες ότι δεν είμαστε ρομπότ. Ότι δεν είμαστε αυτοί που πάμε χωρίς προπονητή τρένο. Δεν χρειάζεται, λέει, να έχεις προπονητή. Τι, ποιος το είπε αυτό, αυτός ένα μηδέν. Αυτά όλα, λοιπόν, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι παίκτες είναι παίκτες, ο προπονητής το ίδιο. Ανθρώπινα μπορεί κανείς να μην είναι καλός σε μια βραδιά. Τι να κάνουμε. Και επειδή αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα, δείχνει ότι όλο αυτό το καιρό, εδώ και 1,5 χρόνο, κάνουν υπερπροσπάθεια σαν αθλητές. Σωστό. Κάνουν φοβερό αγώνα μαζί με τον προπονητή. Κόντρα σε όλα. Άσε με να πω εγώ το κόντρα σε όλα. Κόντρα στην ψυχολογία που δεν σου επιτρέπει ούτε ένα κακό απόγευμα. Ούτε μισή χαραμάδα να αφήσεις. Περιμένουν. Έτσι. Και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, να μπορεί κανείς να ξέρει από την αρχή, δεν έχει καμία ομορφιά. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον άλλον να τον καλύπτει ο διαιτητής και να του δίνει τα παιχνίδια όταν δεν τα αξίζει, τότε πραγματικά δεν είναι πρωτάθλημα. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα που αυτός που είναι πρώτος έχει αδικηθεί περισσότερο από όλους τους άλλους διεκδικητές. Ακριβώς. Αυτό, λοιπόν, θα το καταλάβουν όλοι, θέλουν δεν θέλουν, και δεν θα μπορούν να πούν κουβέντα. Το ξέρουν, και το ξέρουν, άσε τι γαυγίζουν, να ξέρεις ότι το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Ότι αυτό, θα είναι το πιο παλικαρίσιο πρωτάθλημα που έχει πάρει ποτέ ομάδα. Έτσι είναι, και το τελευταίο που με εντυπωσιάζει η προπαγάνδα, όσο καιρό ο ΠΑΟΚ είχε το απόλυτο στη Τούμπα, δεν το έλεγε κανείς. Τώρα, τώρα ξαφνικά έγινε, όλοι. Έσπασε, όλοι λένε έσπασε το απόλυτο. Από τώρα το Μάιο του 2017 δεν έλεγε κανένας. Μάιος του 2017. Σχεδόν. Τώρα το θυμηθήκανε, σχεδόν 2 χρόνια. Τώρα ναι, λέει δεν. Α, εντάξει. Okay. Εντάξει, δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι ότι. Ξιδάρα. Αυτό το γκολ που έβαλε ο Άρης δεν είναι μόνο offside, ήταν και από ανύπαρκτο φάουλ. Ξεκινάει η φάση από μηδενική βάση, είναι σαν να μην ήταν τίποτα. Αλλά όλα αυτά ας μην τα λαμβάνουμε εμείς υπόψη μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε τη συνέχεια και ξέρουμε ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε αυτό είναι ακριβώς. 8-6 νίκες σε 8 παιχνίδια. Γεια και να είσαι καλά, γεια σου φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ζούμου σου και όλα είναι φλού. Καλώς το, ναι, καλώς το. Ζούμου σου και όλα είναι φλού. Όλα είναι φλούρε. Πάω αφού. Πάω και τρελά, ρε. Έλα, αγοράκι μου, για πες. Τι να πω, να τα είπε πριν ο φιλάρετος και για τον Συντριβανέσιο που τρελάθηκε στα προηγούμενα στα παιδιά. Δεν άκουγα να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να πέφτουμε. Χαμήλωσε, ναι, σε παρακαλώ, το ραδιόφωνο, γιατί κάνουμε echo. Ναι. Τέλεια. Τώρα το βρήκα. Τέλεια. Για πες. Τι να πεις, ρε παιδί, να πούμε αυτό να. Είμαστε ένα χάλι μαύρο, ήμασταν χθες, μπουρδουκλωνόμασταν μόνοι μας, να δεν πούμε. Μπουρδούκλες μόνοι μας παίρναμε, ρε, τους είδες. Ήμασταν κακοί. Τέλος, τελείως. Τι να πούμε τώρα. Αλλά η διαιτησία ήταν, πήγε κάποιος ένα ATM εκεί στην Αθήνα στο μετρό. Τα έκανε τάκ, τα άφηλε να πούμε, τα έβαλε εκεί από το ATM του μετρό. Πήγανε να πούμε στην Νορβηγία και τελείωσε η υπόθεση. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Απλά δεν έχουμε απόδειξη. Τα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε έπαιξε, να τους πάρουμε αυτούς. Έπαιξε όμως. Σαν να ήθελε να κάνει συγκεκριμένα πράγματα αυτό. Μπροστά δεν είμαστε για να πούμε τα πήρε,
Αλλά αν τα είχε πάρει, έτσι θα έπαιζε. Εγώ δεν λέω ότι τα πήρε σε καμία περίπτωση. 99% αν, αν... θα έχει πάρει με τέτοιο τρόπο. Τέλος πάντων, αυτά, αυτά, να μην λέμε πολλά, να πούμε και τα ίδια. Εμείς στέγαμε, εμείς δεν ήμασταν καλοί αυτό, που δεν βάλαμε τέλος. Να πούμε μέχρι το... να είχαμε βάλει με, πριν να πούμε από το 45 και μπαμ, να κερδίσουμε το πέναλτι. Ακόμα ένα γκολάκι, σύγκρινε το ένα γκολ με το άλλο ομορφιές. Τι να πούμε τώρα, σύγκρινε τα πανό που σηκώνουμε εμείς με τα πανό που σηκώνουν αυτοί, σύγκρινε την προετοιμασία όλο το που ήμασταν Ευρώπες και τι παίζαμε Ευρώπες εμείς με τις Ευρώπες που παίζουν αυτοί. Αυτά μόνο και τέλος. Γεια σας. Γεια, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Μαέστρο, τρεις και μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλά, όλα καλά. Γεια πες. Είσαι, λοιπόν, είσαι ο. Είμαι ο Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα. Πρώτη φορά παίρνεις και τελευταία. Πρώτη φορά. Για πες. Θα σου πω. Ναι. Είμαι Αριανός, ναι. Αλλά σε ακούω κάθε μέρα. Μάλιστα. Χαρά στο κουράγιο σου. Και όχι, θα σου πω. Πραγματικά μας φτιάχνει αυτή η διάθεση. Αλήθεια σου λέω. Χαίρομαι. Έχω. Και Αριανός έχω. Και, και μπράβο. Είμαι από τους αντικειμενικούς, να ξέρεις. Δεν είμαι στενόμυαλος Αριανός. Χαίρομαι. Αφού, αφού μπορείς και ακούς, αυτό δείχνεις. Κοίταξε. Θα σου πω λίγο την άποψή μου. Να την πεις. Σέβομαι όλους αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο, εννοείται. Είναι μια εκπομπή οπαδική, εννοείται. Είσαι εσύ πολύ ανοιχτό μυαλός, οπότε... Ούτε θα την έλεγα οπαδική. Οπαδική είναι αυτή, ναι, που δεν, ναι, δίνει λόγο σε άλλους ή κόβει τον οποιοδήποτε ή δεν έχει ανοιχτή την πόρτα. Εγώ σωστός, αυτό κάνω. Σωστός. Είναι ψυχαγωγική. Ξεκάθαρα τι είμαστε, το ξέρετε και η βάση ποια είναι. Αλλά εγώ δεν θα κλείσω την πόρτα σε ένα πείρασμο. Κλείστο γιατί! Σωστό, το ξέρω και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και από άλλους ανθρώπους. Και λοιπόν, προσπαθούμε, δεν ξέρω αν είμαστε κάθε φορά αντικειμενικοί, δεν μπορούμε να είμαστε, αλλά κοιτάμε, λογικό. Το ότι υπάρχει αυτή η αγάπη για τη συγκεκριμένη ομάδα, πολλές φορές μπορεί να μας να μην αρέσει. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτοί είμαστε. Δεν πάμε να ψαρέψουμε από αλλού. Εγώ θα σου πω ότι μπράβο στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, πάει για το πρωτάθλημα και επιτέλους αυτή ένα πρωτάθλημα στην Βόρεια Ελλάδα. Μπράβο. Ναι. Εγώ μόνος λόγος που πήρα, ξέρεις ποιος είναι, ότι επειδή όλη τη βδομάδα σε πάρα πολλές εκπομπές του Λίμπερο και στη δική σου που άκουγα, ήθελα να βγει ένας παοξής να πει, που έβγαινε και έλεγε, ρε παιδιά θα τους ρίξουμε 7, ναι, 8, 5. Διαφώνησα 6. Τη στιγμή που υπόθηκε αυτό. Το θυμάμαι. Είναι, είπα όχι αλαζονία, όχι έπαρση. Θέλω να βγει για να πει, παιδιά, έκανα λάθος. Ναι, έκανα λάθος. Δεν θα βάζαμε 7. Δεν παίζουμε τον Απόλλωνα που τελευταίος. Και ναι, όντως έχεις δίκιο. Το κίνητρο είναι πολύ ισχυρό γιατί... Μα είπα... Τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Το όνομά σου... Νίκος. Νίκο, είπα το εξής. Αν εμείς ήμασταν στη θέση του Άρη και ο Άρης ήταν στη δική μας θέση. Ναι, βλέπω το δηλαδή τον Άρη να προελάβνει. Να το έχουν κλέψει πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά. Να έχει πάρει double. Να είναι αίτητο. Τι θα έκανα. Θα λυσούσα, φίλε. Χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη λέξη. Θα λυσούσα να δείξω ότι ξέρεις κάτι. Είμαι κι εγώ εδώ. Είναι υγιές αυτό. Είναι φυσιολογικό. Είναι, αυτό είναι το εύλογο. Αυτή είναι η αντίδραση. Έτσι. Εγώ αυτό λοιπόν. Το μόνο που ήθελα να πω είναι να βγαίνει ένας από αυτούς που πήρε και είπε για τα 7-8 γκολ, για σένα, γιατί εσύ όντως αυτό είπες. Και να πει ρε παιδιά, εντάξει. Όχι ήμασταν χάλια, γιατί σας κλείσαμε και λίγο. Δεν πιστεύεις ότι λίγο ο Παντελίδης με κάποιο σύστημα που έπαιξε, δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ, δεν παρακολουθώ τα συστήματα, αλλά. Εγώ ότι έτρεξε και ήταν διαβασμένος. Εκμεταλλεύτηκε και τη δική μας κακή μέρα. Έτρεξε και ο Άρης πάρα πολύ γιατί έδειξε πόσο πολύ το ήθελε. Δεν είχα φλόγα εχθές. Εγώ θέλω να βλέπω παθιασμένο. Τα 7-8 γκολ πολύ θα ήθελα να στα ρίξω. Το λέω ξεκάθαρα. Αλλά όχι πριν. Όχι πριν. Είμαι συγκρατημένος και έχεις δίκιο, παιδιά, προσοχή. Και από εδώ και πέρα προσοχή. Έγινε! Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Εγώ δεν πάω να πάρω από καμιά δεξαμένη. Λέω αυτά που θέλω. Όποιος θέλει να ακούσει, ακούει. Να γυρίσω πηξίδα ή να κάνω σκόντος τα πιστεύω μου ή αυτά, παιδιά, είμαστε ξεκάθαροι. Είμαι σε αυτά. Είμαι πολύ ξεροκέφαλο παιδί. Όσοι με ξέρουν χρόνια το γνωρίζουν. Τώρα, όποιος θέλει να ακούσει, να σεβαστεί, να βγει όπως ο φίλος μας. Έχουμε και Αριανούς και Ολυμπιακούς και Αεκτσίδες και Παναθηναϊκούς και τα πάντα. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Το ξεκαθαρίζουμε και αυτή είναι η αγάπη μας. Θέλετε να έρθει στην παρέα μας. Εγώ το τραγούδι ή το χαβαλέ που θα κάνω δεν το κάνω μόνο για το δικό μου. Δεν το κάνω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Θες να ακούς, καλώς. Σέβεσαι αυτό που λέμε. Καλώς.
Ο Χαβάση, ένα ανέκδοτο που λέμε, δεν το λέμε μόνο για τον Παοκτσί ή δεν το λέμε μόνο για τον Ζουμουσάκη. Θέλεις, καλώς. Όχι όμως, δεν πρόκειται να αλλάξω για να πάω να ψαρέψω από αλλού. Να κάνω, ας πούμε, 25 λεπτά αφιερώματα στον Άρη ή στον Ηρακλή ή οπουδήποτε αλλού. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το κάνω κιόλας και δεν θέλω. Μπορώ, αλλά δεν θέλω. Δεν θέλω. Πάμε να πάρουμε τις δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν. Περίμενες, έχεις δίκιο. Συνονόματος. Έλα. Λοιπόν, τα έχουμε πει και σε αιμοδοσία παλιά. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, επειδή αυτοί πέρσι με πούμε το ένα χαρτί μας το κάνανε Μολότοφ και το Μολότοφ που ρίξαν αυτοί, ο ΕΦΑ τους τιμώρησε με αναστολή. Φοβερό. Ενώ εμάς μας τιμώρησαν διαλύοντας τη χρονιά μας και κλείνοντας... Κλέβοντας ένα πρωτάθλημα, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Αυτή εδώ είναι η αντίπαλή μας, γιατί χτες ο Άρης, να πούμε, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Τα έδωσαν όλα, παίξανε και για κάποιους άλλους, για μένα. Φτύσανε αίμα. Αυτή η τριάδα των Νορβηγών ήταν του... Τραγική, φίλε. Τουλάχιστον άθλοι ήταν, διότι... Κομμήνησε η τριάδα. Ναι, αυτοί τρέξαν, κλείσαν τους χώρους. Εμείς βρήκαμε γκολ, βρήκαμε και πέναλτι. Έτσι δεν είναι? 100%. Για μένα ήταν πέναλτι. Μα βλέπεις ότι... ήμουνα μπροστά, το είδα. Μα βλέπεις, λοιπόν... δεν ξεκίνησα από εκεί. Ήμασταν κακοί, αλλά δώσε μου... Μαζί με την βοήθεια, δηλαδή άμα ήταν σωστός ο διαιτητής, θα ακύρωνε το γκολ, διότι αυτός ο ίδιος ο υπόπτης στο πρώτο ημίχρονο δίνει οφσάιντ στον Μάτος. Τον είδε με το αετήσιο το μάτι του. Αυτό εδώ που ήταν μπροστά του, ο πρώτος παίχτης ήταν. Επειδή είμαστε ΠΑΟΚ, αδερφέ, δεν θέλω να ψάχνω δικαιολογίες. Όπως κακό. Είπε πριν ο Φιλαρετός, δεν είμαστε ρομπότ. Δεν είμαστε, βεβαίως. Στην κακή μου μέρα, βεβαίως, που έπρεπε να νικήσω πάλι, και δεν μιλάω, εντάξει, οκ, okay, γιατί άμα γινόταν εις βάρος του Άρη χτες, σήμερα θα είχαμε πανηγύρια τρελά. Και τελευταία, για να κλείσω άσχετα που περίμενα πολύ, αυτός εκεί ο Κλικαδόρος που τον είχαμε στην ομάδα μας και είναι και συνονόματος ντροπή του, καλά τον είπε ο Κάκος και λίγα τον είπε, διότι ο Κάκος φοράει τουλάχιστον παντελόνια και όχι σαν αυτόνα εδώ, και τον είπε εσύ θα διαμαρτυρώσουν και στον τέταρτο. Θα φτάνε στη γραμμή, θα φτάνε, του είπε. Και στον επόπτη. Το ότι θα φτάναμε, λοιπόν, να λέμε μπράβο στον Κάκο δεν το περίμενα ποτέ στους ζωή μου, δεν ξεπερνάει, αλλά εδώ πιστεύω, οφείλουμε να το πούμε. Δεν είναι ΠΑΟΚ TV εκεί, αλλά όχι τώρα τα ίδια και τα ίδια, με αυτούς εδώ, έτσι. Και όπως είπε, μόλις είπε ο Κάκος τη γνώμη του, ο Τέμις λέει ας προχωρήσουμε μπροστά, και τι είπε ο Κατσουράνης, άκουσες? Όχι, λέει, και εμείς θα πούμε τη γνώμη μας. Και βεβαίως, χαμαλή μόνο, άμα δεν κάνει σχολή, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο στέκονται, στέκονται στο ATM, πάνε στο λογιστήριο. Αδελφέ Κωνσταντίνε... Ξέρεις τι είναι αυτό, φίλε, ίσως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Επειδή ζούμε μήνα με το μήνα, πειράζει, και μπορεί να τελειώνουν τα λεφτά στις 18 του μηνός. Κωνσταντίνε, ναι. Έχουν άλλο τρόπο για να τους κάνουν αυτούς. Τους έβαλε, φίλε, στο payroll. Είναι σημαντική η τιμή μου, ρε φίλε. Από τη τιμή εκείνη. Ναι, ναι. Καλά, αυτή δεν ψάχνει για τιμή, άστο. Η τιμή μου, η προσωπική. Άστο, ρε φίλε. Λοιπόν, για μας είναι ανεπιθύμητος. Η ΠΑΟΚΑΡΑ πάει καλά, να πούμε, είναι αίτητη και θα τα πάρει όλα. Σε φιλό, Ζουμουσού, αδερφέ μου. Απλά, απλά. Πάμε. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Έπρεπε να είχαμε κάνει ήδη διάλειμμα, αλλά ναι. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Πέσαμε. Πάμε, τέλος πρώτης ώρας. Υπενθυμίζω, μπαταρία Ιταλός. Εκεί βάζετε την μπαταρία σε 24 ώρες το 24ωρο σε ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο που το αποθηκεύετε τώρα. Μπορεί να μην έχετε ανάγκη, αλλά άμα βρεθείτε στην ανάγκη, να είστε έτοιμοι. 545-999. Δεν ξεχνάτε, Αιγαίων, Ψαραγορά, πρώτη παϊχθιοπολία, Λαμποκοπάνε, Μοσχοβολάι, ψάρι φρέσκο μέσα. Μπαίνετε, αν είστε λάτρεις, βάλτε το ψάρι στη διατροφή σας. Και για εσάς και για τα παιδάκια σας, πεντανόστιμα όλα, φρεσκότατα. Δεν αφήνει μπαγιάτικο πράγμα μέσα στο μαγαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ιωαννίδης. Και στο ένα στην Αγίου Δημητρίου και στο άλλο στο Ρεόκαστρο. Πάρτε τηλέφωνο 214.000 για το ένα, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Σας τα καθαρίζει από εντόστια, από σουξουμούξου, λέπια. Και έρχεται έτοιμο το ψάρι. Κάντε και τη βόλτα σας, επιλέξτε από τον πάγκο υπέροχα πράγματα. Και βέβαια Νικολαίδης εκεί. Γλυκάρες, τουρτάρες, παγωτάρες, σοκολατόπιτες, προφιτερόλ, ψωμάρες. Βυζαντινό, πεντανόστιμο, ζυμωτό. Και βέβαια εκεί θα πιείτε και τον καφέ σας το πρωί, όπως πηγαίνετε για τη δουλειά. Εννοείται ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. 12 υπέροχα δώρα στο τέλος των χειμερινών εκπτώσεων. Μαγεύει σήμερα. Όποιος πάει, έχει ένα κινητό εδώ, κλήρωση.
το Meizu το υπέροχο το smartphone. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καταπληκτικό κινητό δίνουμε στο 2ωρο μέσα με ένα απλό μήνυμα. Και όποιο πάει στο μαγαζί και κάνει οποιαδήποτε αγορά στην ηλεκτρονέτ, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μπαίνει εκεί σε κλήρωση για ένα επίσης υπέροχο κινητό Redmi. Πάμε διάλειμμα, στείλτε και μήνυμα για ΠΑΟΚ Πανιώνιος, έχουμε κύπελο. Έλα, έλα, δεν θέλω να πέφτει κανένας, δεν μας πέφτει! Την Ποφίλιου βέβαια πλησιάζει, ακούω τις αγωγές. Έχω τη δικλίδα, έχω, μη μου κάνεις έτσι, έχω, έχω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε, κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικό κινητό smartphone Meizu. Πάνω από 100 ευρώ η αξία του. Με τα πάντα επάνω, με κάμερες, με βιντεάκια. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω ότι έχει βιντεοκάμερες και αυτά. Τα πάντα, smartphone, εξαιρετικό. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στις γραμμές. Και 5 εισιτήρια, γράψτε μου εισιτήριο για ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Έχουμε κύπελο. Έχουμε κύπελο την Τετάρτη, μην ξεχνιέστε. Έχουμε μια ιστορία που εκκρεμεί. Έχουμε να ανατρέψουμε αυτό το 2-1 της νέας μήνης που ήταν μαγική εικόνα. Με την ομάδα 70 λεπτά να είναι καλύτερη, 75 και στο τέλος κοιμηθήκαμε και φάγαμε 2 γκολ. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ζούμου σου λέμε! Μποφίλιου, ξέρω. Έχω απόλυτη επίγνωση. Έχω απόλυτη επίγνωση. Δεν παίρνω πίσω το στίχημα. Δεν παίρνω πίσω το στίχημα. Δεν παίρνω, να ξέρεις. Μου έγραψε κάποιος. Είναι τυχαίο, λέει, ότι είχε συνέντευξη το πρωί ο Αλφα την Ποφίλιου. Γεια σου, Ρικοστάκη. Πάμε, πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Κάρε στα περμισίδο λεβαντάρχες οπλικατόριο. Πού σημαίνει? Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτέ σε. Πάμε. Λοιπόν, για τον Κατσουράνη λυπάμαι, δεν θα ασχοληθώ μαζί του. Θα ασχοληθεί η διοίκηση και ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει ο Αποστολίδης, υπάρχουν δημοσιογραφάρες σε άλλους σταθμούς και στο δικό μας που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Ακριβώς. Στοπ, μέχρι εδώ εδώ. Λοιπόν, εγώ βρίσκω ένα λάθος και σε σένα και στους υπόλοιπους μέχρι εχθές που άκουγα. Να το πεις. Δεν στάθηκε κανένας, ο ΠΑΟΚ, ναι. Δεν ήταν αυτός που περιμέναμε. Ναι. Αλλά αυτός με τη σφυρίχτρα μας επέτρεψε στο πρώτο ημίχρονο πόσα φάουλ γίνανε στον πίσης, Μαρκοστάκη μου. Μας άπειρα. Επέτρεψε. Καλά, δεν είπα για διαιτησία. Τι... Περίμενε. Δεν είπα για τον διαιτητή. Άκουγες από την αρχή. Μπορείς να με ξεφεύγεις, βρε. Πρέπει να ξεφεύγεις. Να θα πεις λεπτομέρειες. Όπως εγώ ακούω τον άλλο και του τη βγήκα όταν έφυγε η γυναίκα μου γιατί κοιμόταν και δεν μπορούσα να βγω στις 6 και 4 που μου εμφανίστηκε το ραδιόφωνο και πάτησε στα ιερά χώματα του Λίμπερο. Κατάλαβε. Πάμε όταν παρακάτω. Ο διαιτητής βγήκε για να με βλάψει. Τώρα μισό λεπτό. Άντε, όλοι περιμένω μια ώρα. Έλα. Δεν μπορώ, με κάναν τρίπλα ομένιο οι Γερμανοί. Όλοι με φάγανε λάχανο σήμερα. Λοιπόν. Παύλε, να σου πω κάτι. Μην με κάνεις και χάνω τον ιρμό μου, Έτσι γουστάρω, γι' αυτό σ' αγαπώ. Δεν πέφτει με τίποτα. Ας το ακούσουν, ας το καταλάβουν. Δεν πέφτει με τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Τελείωσε. Είναι μέσα στο χιόνι. Ακριβώς, ρε. Και δεν πέφτει, βρε. Δεν πέφτει, βρε. Καίει, σαν καλάει και το καλάει το λιώνει. Λοιπόν, εκείνος ο Ζανακάκης. Δεν έπρεπε να αποβληθεί. 100%. Μόνο παρατηρήσει. Δεύτερη κίνδυνη δεν είχε. Έγινε φάουλ στο. Ο Ζαμπά έκανε φάουλ και έγινε το στημένο. Και μπήκε το γκολ. Όχι. Λοιπόν. Όχι. Δεν είναι. Ο διαιτητής έπαιξε για να με βλάψει. Τέλος. Επειδή σε έχουμε τους υπόλοιπους, σε 2 δευτερόλεπτα τελειώνω για να μην ξεχνάμε. Γιατί εμείς οι παοξίδες ξεχνάμε πολύ. Κάνανε 5-6 φάσεις στην εστία μας. Ήτανε, τα 5 ήταν σούτ στα Περιστέρια και μία κεφαλιά στα Περιστέρια από το πιτσιρικά που έχουν. Το όνομά του θέλω να πιάσω. Και κάνανε ένα ανύπαρκτο γκολ με γκολ offside που δεν μπορούν να το παραδεχτούν. Αντί ο κύριος αυτός που ήρθε στο σταθμό μας να πάει να πάρει την ανακοίνωση και την ευχαριστήρια ανακοίνωση θα έλεγα από το αφεντικό του το μεγάλο για αυτό το οποίο προσέφερε. Και θα το δω τι θα κάνει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Καλή συνέχεια! Γεια σου, Παύλε! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας!
Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα. Γεια σου, Εύα. Εύη. Εύη, Εύη, Εύα τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι. Μάλωσέ με. Λοιπόν, εμένα Κωστή, θυμάσαι πέρσι, πρόπερσι ήταν που παίξαμε, πρόπερσι μου φαίνεται, με τον Παναθηναϊκό και φέραμε ένα στην Τούμπα. Πρόπερσι. Πρόπερσι. Ναι, ναι, θυμάσαι, αλλά... θυμάσαι τι παιχνίδι κάναμε. Παρόλο Εύη που μου, χαμήλωσε το ραδιόφωνο για τη μικροφωνή. Το χαμήλωσε εντελώς. Ναι, ναι. Θυμάσαι τι παιχνίδι κάναμε. Παίξαμε πρόπερσι πάρα πολύ καλά και φέραμε χ. Α, ναι, ναι. Θυμάσαι πιο τον πολλά κόσμο χρόνια έχει πίσω. Ναι, ναι, πιο πολλά ίσως. Ναι. Θυμάσαι τον κόσμο τι χειροκρότημα και πόσο επιθυμούσε το... Παρόλο το χ. Εντάξει. Φυσικά. Θέλω να πω ότι δεν με πειράζει το χ. Το χ κάποια στιγμή θα έρθει. Ακόμα και μέσα στην έδρα μας. Εντάξει. Αυτό είναι κατανοητό. Και... Η εμφάνιση. Πες. Αυτό, αυτό, αυτό. Με πείραξε πάρα πολύ το ότι οι άλλοι μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια. Τώρα, το κίνητρό τους εκδίκηση, το κίνητρό τους να σε κάνουν ζημιά, το κίνητρό τους να φανούν ότι είναι ανώτεροι, δεν μας απασχολεί. Το θέμα είναι ότι εμείς μπήκαμε με τη γόβα στιλέτο, δηλαδή μπήκαμε με μια αδιαφορία, με ένα, και σαν να τα είχαμε χαμένα, σαν να μην ήμασταν στην έδρα μας, σαν να μην είχαμε τόσο κόσμο, τόσες ώρες με το κρύο να... Καμία απολύτως. Καμία συγκέντρωση και υποτίμηση. Αυτό αφάνταστα. Ναι. Αφάνταστα. Δεν είναι αυτό που είπες πριν εσύ, μια ισοπαλία. Όχι, δεν είναι μια. Δεν υπάρχει. Είναι η ισοπαλία. Είπες, μια ισοπαλία θα γίνει στην Ευρώπη. Δεν είναι μια. Ναι, θα γίνει, είπα, γιατί είναι, ότι η εμφάνιση δεν είναι μπορεί... αυτή η οποία... Ο ίδιος ο Βεϊρίνια, ο οποίος έβαλε την κολάρα, εκείνη το φωτικό. Μάθημα. Το πολίδα. Μάθημα. Ναι, ναι, αλλά και αυτός ο ίδιος ακόμα ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Ο Βιερίνια... Πολλά λάθη, πολλά λάθη, πολλά λάθη όλοι τους. Εγώ δεν μπορούσα να, βρω, να ξεχωρίσω παίχτη. Ναι. Ίσως ο Λιβέιρα όταν μπήκε κάτι προσπάθησε να κάνει. Δεν μπόρεσα. Όλη η ομάδα ήταν κακή. Όλοι. Απλά, το Πασχαλάκη, συγγνώμη δηλαδή. Αυτό, όλοι, αλλά, όλοι. Τον τελευταίο καιρό μια επίθεση κάνει η αντίπαλη ομάδα και τρώει γκολ. Όλη η ομάδα ήταν κακή χθες. Ωστόσο, αυτό πρέπει να τελειώσει χθες. Δεν πρέπει να είναι, δεν πρέπει δεν να είναι κάτι το οποίο θα το σέρνεται τώρα μέρες. Εγώ δεν, άλλο δεν αυτό, λέω. Άλλο, αυτό είναι άλλο. Δεν ήταν, λέω το άτομο, τον γκολ τους ήταν offside και ότι προήλθε από φάουλ που ανύπαρκτο. Αυτά, αυτά ναι, άλλη, είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ λέμε την γενική απόδοση του αγώνα. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ στο τέλος ένιωσα ότι εγώ κατάφερα να πάρω το χ. Είχα αυτή την αίσθηση. Μέσα στην έδρα μου, με τον κόσμο μου. Δηλαδή, αυτοί είχαν το κίνητρο αυτό. Εγώ το κίνητρο που λέγεται πρωτάθλημα είναι μικρότερο. Όχι, φυσικά. Εγώ δεν είχα την, αυτή την εκδίκηση, αυτά που με κάνανε με το σπάθα. Δηλαδή, αυτοί γιατί έχουν τα κίνητρα, εγώ δεν τα είχα. Έπαιζα με τον κόσμο μου παγωμένο εκεί τόσες ώρες. Δεκτά όλα που λες. Τρομακτικό. Και, δεν, και έπαιζα με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και το κουτσάρισμα, ρε Κωστή. Λουτσέσκου, τον επιφυγούμε, τον αγαπούμε. Φυσικά, το είπα στην αρχή. Αλλά δεν ήταν σωστό. Χθες ήταν λάθος. Βλέπεις ότι χάνεις το κέντρο. Χάνεις το κέντρο. Είναι αργό, πιο αργό από την καθυστέρηση. Με αυτό το σάρκο που επιμένεις να τον βάζεις. Θα βάζα τον Ολιβέιρα από την αρχή. Τον Ολιβέιρα από την αρχή. Φυσικά. Βάζεις στην άκρη, βλέπεις ο Ζαμπά δεν το έχει. Βάζει ακόμα και τον Μπέλκα. Και, ακόμα και τον Μπέλκα από την αρχή. Για, πιο, ακριβώς, για περισσότερη ταχύτητα. Και τον Καντουρί έξω. Το αλλά είπαμε, αυτά διότι είναι τώρα κατόπιν εορτής. Υποτίθεται ότι μελέτησες αυτό. Ξέρεις ότι αυτή η ομάδα του Άρη, αυτό αν κάτι έχει είναι γρήγορη. Εντάξει, το ξέρεις αυτό. Θα κοιτάξεις να σε πιέσει ψηλά. Αυτά τα ξέρεις. Εγώ τα ξέρω όπου είμαι γυναίκα. Μια νοικοκυρά στο σπίτι δεν τα ξέρεις εσύ. Κοτσαμάν Λουτσέσκου. Δηλαδή τι περιμένεις. Να πας το 70 για να αρχίσεις να κάνεις αλλαγές. Έγινε, Εύη μου! Δηλαδή εντάξει τώρα, να τα ωρεοποιούμε όλα δεν καλά. Ωρεοποιούμε και τίποτα. Δεν ωρεοποιούμε ο τίποτα. Ο Συντριβανίσιος, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, αλλά να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Δεν ένιωσα ωρεοποιούμε ότι πήραμε εμείς το τίποτα. Χ και όχι αυτή το χ από την Τούμπα. Δεν ωρεοποιούμε τίποτα. Και αυτό είναι λάθος. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν ωρεοποιήσαμε τίποτα. Είναι λάθος να ωρεοποιήσουμε. Από τη μια μεριά είναι και ένα μάθημα. Ίσως αυτό να είναι και καλό για τη συνέχεια. Φυσικά. Έγινε, Εύη! Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, πού είσαι Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Έλα. Καλή εβδομάδα, ντοτόρε. Έλα, ντοτόρε. Λοιπόν, να τα πούμε λίγο τα πράγματα πιο σοβαρά. Επειδή άκουσα πάρα πολλές φοβερές δηλώσεις χθες σε άλλες εκπομπές από Αριανούς, αν οι φιλάθλοι του Άρη περιμέναν για να φέρουν μια ισοπαλία στην Τούμπα με έναν εντός εισαγωγικών αδιάφορο ΠΑΟΚ που έπιασε την κατώτερη ποιότητα από το μάτι με τη Βίντη, είχα να το δω έτσι, να ναι. πούμε την αλήθεια. Έτσι. Ήταν η απόδοση κακή.
τον Άρη, τους παίκτες του Άρη να έχουν λυσάξει. Να με offside goal, με πέναλτι που δεν έδωσε, για να πάρεις μια σοπαλή στην Τούμπα και να γυροκροτάς και να πανηγυρίζεις. Για αυτούς είναι σημαντικό, το καταλαβαίνεις. Που βγάλαν και μια πετσέτα εκεί του Άρη, λες και ήταν να πούμε να στρώσουν κανένα χαλί κάποια στιγμή έτσι εδώ μπροστά στον πάγκο τους. Συγχαρητήρια στην ομάδα τους. Πιστεύω ότι φλερτάρει με το Champions League. Είναι πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις γιατί για αυτούς είναι σημαντικό. Έτσι. Έχει πάρει το κύπελλο Ελλάδος. Πού έχουμε φτάσει εμείς. Λοιπόν, και αυτό δίνει, δίνει αξία στις ισοπαλίες αυτού του είδους για τους αντιπάλους. Το καταλαβαίνεις. Νομίζω πρέπει να το καταλάβεις γιατί το πανηγύριζαν. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Κοίταξε, είχα έναν συμμαθητή στο γυμνάσιο, αυτό μου ήρθε τώρα σήμερα πρωί που σ' άκουγα. Ο οποίος ρε παιδί μου δεν ήταν καλός μαθητής, είναι σήμερα επιτυχημένος μάγειρας στην Ελβετία το παιδί και καλά να είναι ο Σάββας. Και πάω ξύς, μπράβο. Λοιπόν, το λέω μεγάλε, λέω διάβασε, του λέω ρε αύριο το μάθημα, λέω μαθηματικά φυσική, διάβασε, λέω να πούμε. Βάζει διαγώνισμα η καθηγήτρια. Εντάξει, εγώ ήμουν λίγο καλύτερος, πήρα 19, αυτός πήρε 14-15. Το πανηγύριζε τρελά. Ναι, φυσικά. Είναι αυτή ακριβώς η φάση. Το πανηγύριζε τρελά. Λοιπόν, τώρα για το Open, ρε παιδιά, να πούμε λίγο μερικά πράγματα. Και εμένα, σαν κανάλι, σαν δημιουργία, όλο το ύφος και το ήθος δεν μ' αρέσει. Αλλά όταν κάνεις μια εκπομπή αθλητική, δυστυχώς πρέπει να φέρεις και κάποιους που δεν σας αρέσουν αυτά που λένε. Δεν διαφωνώ μαζί σου, μου επιτρέπεις, σε διακόψω. Το είχε κάνει και στο Sky με τον Αλαφούζο. Άσε, δεν κάνανε καθόλου το ίδιο. Άστο. Ο Sky στο κανάλι του ανθρώπους να καταφέρονται εις βάρος του Αλαφούζου δεν έβαλε. Είναι ανώμια αυτά που λες. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Ή να κάνει κανάλι ο Μαρινάκης και να βγάζει. Όχι καλεσμένος, δεν είναι καλεσμένος ο Κατσουράνης. Είναι μόνιμο στο πάνελ, είναι στο payroll εκεί. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Το έχουμε πει πολλές φορές για το Open και κάθε Δευτέρα έχουμε την ίδια συζήτηση. Δεν μπορεί να είναι PAOK TV. Λογικό. Δεν μπορεί να είναι Βόρεια Κορέα. Μόνο PAOK. Αντίπερα όμως όχθη στην τραμπάλα. Χαμήλωσε λίγο γιατί μικροφωνίζει. Χαμήλωσε λίγο γιατί ακούγομαι διπλά. Έχει επιστροφή. Χαμήλωσε λίγο, σε παρακαλώ. Δεν έχω τίποτα. Εμείς θέλαμε να υπάρχει και ένας απέναντι, είτε είναι παλέμαχος του ΠΑΟΚ, είτε δημοσιογράφος έμπειρος του ΠΑΟΚ, να υπάρχει ο αντίλογος, αδερφέ. Σε μια τραμπάλα, σε μια κατάσταση, να υπάρχει και. Ακριβώς! Κατανοητό, θα βγει ο Κατσουράνης, τι θα πει, λέει ο Δόνης. Έτσι, ή ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, θα πούν τα δικά τους. Ή ο Ντέμις Νικολαίδης. Θέλω να υπάρχει απέναντι ένας άνθρωπος το οποίο, φίλε. Τώρα Κώστα, για τη διαιτησία μιλάμε μετά εκείνο τον Νορβηγό, δηλαδή μετά τον Δανό, εκείνο τον τραγικό. Μιλάμε αυτός, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτές οι χώρες τι γίνεται. Κρύωσε, μήπως κρύωσε ο Νορβηγός. Το συνδύο, μήπως κρύωσε και δεν μπόρεσε να στηρίζει. Εγώ λέω το εξής. Τα έδωσε όλα για τον Άρη τα φάουλ. Ποιος μου εγγυάται ότι. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι έγινε, σε καμία περίπτωση δεν έχω αποδείξει, το ξεκαθαρίζω αυτό εκ των προτέρων. Ποιος μου εγγυάται ότι δεν πέφτει ένα τηλέφωνο που του λέει σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό υπάρχει ένα ποσό και δεν θέλω να κερδίσει φίλο ΠΑΟΚ. Κόψε βαθμού στον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι έγινε, δεν έχω αποδείξει. Λέω ρε παιδί μου ότι παίζει έτσι σαν να έχει γίνει αυτό. Αυτό. Με αυτά που έχουν γίνει, Κώστα, αρχίζει να φοβάσαι και τη σκιά. Από παντού, σου, φίλε. Από παντού. Δεν μου βγάζει από το μυαλό μερικές σκέψεις. Και ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα. Προσοχή. Καλό που έγινε ένα εμπόδιο πάλι, γιατί κάθε εμπόδιο σε καλό όπως την προηγούμενη φορά. Λίγο γιατί. Το νιόνιο την Τετάρτη να περάσει. Σε πρώτη φάση αυτό. Και μετά το βαζελάκι. Και μην φοβάστε τίποτα. Φιλιά, να σε καλά. Πάμε. Καλημέρα. Τέσσερις γραμμές. Μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αυτοί οι τέσσερις που είναι. Ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Ο Λάμπρος. Έλα, Λάμπρε μου, έλα, σε κατάλαβα. Λοιπόν, αλλοιωμένη λίγο η φωνή εχθές, γιατί ήμασταν στο γήπεδο, πήραμε τη στεναχώρια. Κρύο, έτσι, κρύο, πολύ κρύο. Πολύ κρύο, φωνή. Μπας και ξυπνήσουν οι παίκτες μας, γιατί εχθές ήταν σε λίθαργο. Όλοι τους, ναι. Όπως είπε και η προηγούμενη ακροάτρια. Ναι. Όλοι κακοί. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Έτσι, όσο τώρα για το κουτσάρισμα του Λουτσέσκου, δεν ξέρω αν ήταν πετυχημένο ή αποτυχημένο, αλλά να θυμίσω σε όλους τους συνοπαδούς και συνοκράτες ότι ήταν η ίδια εντεκάδα που διέλυσε τον Ολυμπιακό, ναι. Αυτή η ομάδα. Οπότε να μην κρίνουμε το μετά. Πριν να κρίνουμε το μετά, όχι. Τέλος πάντων, ήταν ένα μάθημα προς εμάς όλους, γιατί πρώτα μιλάω στο πρώτο αποθετικό, γιατί όλοι μας θεωρούσαμε ήδη το πρωτάθλημα στα γραφεία του Μακεδονία Παλάς. Το θεωρούσαμε δεδομένο, τίποτα δεν είναι ακόμα δεδομένο εάν δεν το πάρουμε μαθηματικά. Έτσι. Οπότε πάμε για τα άλλα, ήταν ένα μάθημα. Στραβώνουν θέλω κάποιοι δώσω... που εγώ λέω κάθε φορά. Παιδιά, ναι. Δεν κατακτήσαμε ακόμα τίποτα. Ακριβώς. Είμαι το πιο αισιόδοξο άτομο στη γη. Δεν είναι απεσιοδοξία, ούτε είναι απλά μία σύνεση που πρέπει να την έχουμε.
Πρέπει λοιπόν, να την έχουμε. Πω... Με αυτό γνώμονα φτάσαμε μέχρι εδώ. Ούτε αλαζονίες, ούτε επάρσεις. Δεν γίνουμε σαν αυτούς που κοροϊδεύουμε τους αγώνες. Ένα στραβοπάτημα ήταν το που μας πείραξε επειδή ήταν ο συμπολίτης. Θέμα καζούρας, θέμα πρεστής και αυτά. Γιατί μέσα στο γήπεδο αυτό λέγαμε, μας χάσα το λεβαδιακό, μας χάσα το να τρώμε το κεφάλι. Ναι, εντάξει, είναι αυτό τώρα. Είναι αυτό τους βαθμούς από τον Άρη, okay. Δεν πειράζει. Τελείωσε. Κώστα μου, να δώσω συγχαρητήρια εγώ στον Άρη, γιατί έπαιξε πολύ καλή, όσοι μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο έπαιξαν. Όπως εμείς πανηγυρίζαμε μέσα στο το διπλό που πήραμε μέσα στο Ντόρτμουντ, που μας είχε βάλει μέσα στην εστία τότε η Ντόρτμουντ και δεν μπόρεσε να μας κερδίσει και κερδίσαμε εμείς και την κολάρα του Μακ. Έτσι και οι Αριανοί εχθές πήραν από τον πρωταθλητή και περσινό ταμπλούχο. Το πρώτο στραβοπάτημα το κάνανε εξαιτίας τους. Πανηγυρίζανε αυτό το πράγμα. Δικαιολόγησε λοιπόν τα πανηγύρια. Ακριβώς. Έτσι. Θέλω να θα δώσω συγχαρητήρια στο διπλό τον Άρη, αν με το ίδιο στένος και τον ίδιο τσαμπουκά παίξουν και μέσα στην έδραση με στο Βικελίδης με την ΑΕΚ και στο μεθεπόμενο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Θα έχουν τα θερμά μου συγχαρητήρια, πιστεύω, και από πολλούς συνοπαδούς. Ένα τελευταίο να πω λίγο για το Open. Λοιπόν, κύριε Ντέμι Νικολαίδη, να έχεις τον Κατσουράνη μόνιμο στο πάνελ, εντάξει. Να παίζει τοπικό ντέρμπι ΠΑΟ Κάρης και να μου έχεις καλεσμένο σου ένα παλέμαχο παίχτη του Άρη, μόνο δεν είναι δεκτό. Έτσι, να έχεις και έναν παλέμαχο παίχτη του ΠΑΟ, που υπάρχουν τόσα παιδιά παλέμαχοι, θα ήταν πιο εφικτό. Να παίζει ο ΠΑΟ Ολυμπιακός και να μου έχεις καλεσμένο τον Τζάρτα για να κάνω κριτική στο παιχνίδι ΠΑΟ Ολυμπιακός, δεν είναι εφικτό. Κάπου από σκοπής, στο πονηρό. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τη διαιτησία που κάναν όλοι τους εχθές πλην του κάκου, του διαιτητή, του πρώην, ότι η διαιτησία ήταν άψογη. Έτσι είπαν όλοι, ο Σπυρόπουλος, ο Νικολαίδης και αυτά. Λοιπόν, με γκολ πέναλτι, με πέναλτι που δεν δίνει. Με κίτρινη κάρτα θεατρινισμού δίθεν του Μπίσεσβαρ. Με όχι με δεύτερη κάρτα και κίτρινη έπρεπε να βγάλει δεύτερη κίτρινη. Το Τζανακάκι εκεί, ναι. Το back του έκοψε Άρη. Τον Μάτος offside, goal offside, πέναντι που δεν μπράβο. Δόθηκε. Εντάξει, κατά τα άλλα τέλεια διαιτησία. Ακριβώς. Πότε γίνεται η αλλίωση αποτελέσματος. Δεν λέω ότι ήμουν καλύτερος και, και δικαιούμουν κάτι καλύτερο σαν αποτέλεσμα. Λαμπρό. Αλλά μην το πιο αντρίκιο πρωτάθλημα που θα έχει πάρθει ποτέ. Το αυτό πιο αντρίκιο. Πού είναι ο Χαλίφης? Κανενός, φίλε! Κανενός! Κανενός! Των 11 ανθρώπων που παίζουν στην 11η και το προπονητή που είναι στο πάγκο. Αυτή. Και στη μέρα την κακή μου, την κακή μου μέρα, την κακή μου εμένα μέρα, όχι μόνο δεν θα μου συγχωρεθεί, όχι μόνο δεν θα μου δώσουν τίποτα, αλλά θα κοιτάξουν και να με τρυπήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό. Γεια δεν πειράζει. Οπότε παιδιά, λίγο την κριτική μας να την κάνουμε όσο μπορούμε πιο αντικειμενική όταν αφορά την ομάδα μας και το προπονητή μας. Καλό κάνει η κριτική. Όταν είναι, με αγάπη, όταν πηγάζει από άνθρωπο που ανησυχεί, από άνθρωπο που πονάει, η κριτική είναι σωστή, φίλε. Δεν είναι λάθος. Φαίνεται. Έτσι. Φαίνεται. Και είναι και αναγκαία. Προέδει. Είναι και αναγκαία και απαραίτητη. Έτσι ακριβώς. Για να είμαστε πάντα σε γρήγορση. Γεια σου Λάμπρο. Γεια σου Λάμπρο. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές πριν το διάλειμμα. Τέσσερις. Μην παίρνετε άλλο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Μεθ επόμενος. Ναι, καλημέρα, έλα φίλε μου. Καλημέρα. Έλα. Λοιπόν, το όνομά σου. Μετά από 30... Ανδρέας. Έλα ρε Ανδρέα. Λοιπόν, Κωστή μου, μετά από 37 χρόνια κατάλαβα πόση μεγάλη σημασία έχει ο coach. Χθες, μπράβο δηλαδή στο coach του Άρη, που πραγματικά έσυγε την ομάδα και μπόρεσε ουσιαστικά να κόψει το κέντρο. Ναι. Και καλά έκανε. Ήταν διαβασμένος. Αυτή είναι ακριβώς. Τον βοήθησε αυτό. Και η δική μας η κακή εμφάνιση. Μετά από τόσο καιρό καταλαβαίνω πόσο δουλειά έχει ρίξει ο δικός μας προπονητής να διαβάζει συνεχόμενα το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Για να μπορεί να... Είσαι αριανός. Πάω και είμαι. Ναι. Απλά πραγματικά μετά από τόσο καιρό βλέπω ρε παιδί μου ότι φάνηκε σε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και τους δύο. Απλά φάνηκε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η δουλειά που ρίχνει ο coach μέσα στη εβδομάδα. Σε ποιον παίχτη θα δώσει οδηγίες, σε τι. Όλο αυτό, άσχετα με τους διαιτητές, σου λέω εγώ επηρεάζει 20%, 30% διαιτητής. Και καλά κάνει. Με τη VT πάθαμε το ίδιο. Τεράστια υπόθεση. Ειδικά σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την ομάδα φίλε μου, είναι καθοριστική, είναι καθολική η παρέμβαση. Έχει πολύ Λουτσέσκου μέσα η ομάδα. Και στα καλά της, που είναι τα περισσότερα, και στα άσχημά της. Είναι μεγαλύτερο λάθος, δεν υπάρχει αυτό που λένε «Ε, σιγά και τι κάνει ο προπονητής» και μόνοι τους οι παίχτες, μεγάλο λάθος.
Οι ίδιοι παίκτες, άμα δεν έχουν τη σωστή καθοδήγηση, άμα δεν γίνουν οι σωστές αλλαγές, άμα δεν γίνει η σωστή προετοιμασία, οι ίδιοι παίκτες μπορεί να χάσουν ένα μάτς. Πραγματικά μπορεί να είσαι στους καλύτερους παίκτες και να διαλύσει μια ομάδα. Αυτό κατάλαβα εγώ χθες. Μπορεί να έχει τους καλύτερους παίκτες και να είσαι πάντα πρώτος. Ο Άρης για μένα αυτή τη στιγμή έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι αξιόπιστοι και τους εκμεταλλεύτηκε όλους. Χθες η Τούμπα δηλαδή, όσο και να ήθελες να πάρεις ομάδες, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Δεν μπορούσαμε να το πάρουμε, δεν μας άφηνε. Το κατάλαβε κανένας αυτό? Αυτή είναι η δουλειά που ρίχνει ο Λουτσέσκου με κάθε ομάδα ξεχωριστά και νομίζω, ακριβώς, έτσι όπως το είδα, είναι ότι δεν δούλεψε πιο πολύ λίγο με τους παίκτες ουσιαστικά ξεχωριστά. Ίσως περισσότερο στον ψυχολογικό τομέα. Δεν κατάλαβαν οι παίκτες ότι έπρεπε να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια όπως με το γάβρο. Όπως μπήκαν με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Δηλαδή αυτό δεν το είδαμε. Φαίνεται αυτό, ξέρεις τι, στο πεντάλεπτο το καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να δεις όλο το παιχνίδι. Από την αρχή βλέπεις ότι τι έγινε, γιατί δεν μπήκαμε με τρέλα, με πάθος. Με τον Ολυμπιακό τι έκανες? Άστο. Κατευθείαν, φίλε, το φαίνεται από τα μάτια, φίλε. Φαίνεται από το βλέμμα. Ναι, ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή πάει να γίνει έτοιμος για Champions League. Δεν ασχολήθηκε άλλο με το πρωτάθλημα, το θεωρεί δεδομένο. Δεν θέλω να Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα. Δεν κατάλαβα. Όχι. Ούτε εγώ πιστεύω ότι ισχύει. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι... Φωνάει συνέχεια. Ναι, ναι. Έγινε. Να πάνε όλα καλά. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Μην παίρνετε άλλο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Πάμε με τελευταία είναι αυτή, πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σε όλο το Μουσάκη. Καλώς το Θουβού. Έλα Θουβού, πάρ το μόνο σου. 2010. Πες αυτά που θέλεις, γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα, ναι. Στον πρώτο γύρο με τον Γαύρο θα έπρεπε να φάω και 3 και 4. Δεν ήμουν καλός. Τα είπαμε. Ευτύχησα να προηγηθώ και κέρδισα. Ναι. Έχω παίξει με ποιότητα. Χτες, πόσα γκολ έπρεπε να φάω, παιδιά. Δηλαδή θα ρίξει και ήταν να με διαλύσει ο Άρης. Έκανε δύο ευκαιρίες έτσι. Έχω βαρέσει όλα που δεν άφησε τίποτα. Λοιπόν, η ομάδα μπήκε, το έγραψα και χτες, το πιο δύσκολο είναι να διατηρήσεις το στόχο σου. Να μείνεις συγκεντρωμένος, γιατί πλέον όλοι αρχίζουν και φτάνουν και χαλαρώνουν. Αυτό είναι το δύσκολο αυτή τη στιγμή στην ομάδα μας. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτή η διαφορά που αποκτήθηκε με αίμα, γιατί ξεκινήσαμε από το μείον 2 και φτάσαμε στο συν 9, αυτό είναι 10, το δύσκολο 10. Τώρα. Έτσι. Ναι, το δύσκολο είναι να είσαι συγκεντρωμένος. Κάναμε ένα παιχνίδι, δεν μπήκαμε καθόλου καλά, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή άμα κάνουμε καμιά ήττα, δεν γίνονταν δηλαδή. Ή άμα κάνουμε καμιά ήττα. Όλο το πρόγραμμα είναι. Δεν είμαστε εκεί Μπαρτσελόνα. Έτσι. Ναι. Και ούτε είμαι Ολυμπιακός. Όταν δεν είμαι κακός θα μας σπρώχνουν μπρος. Φυσικά. Σπρώχνουν πίσω. Τα βλέπουμε. Φυσικά. Ποτέ στην κακή μου μέρα δεν θα μου δοθεί τίποτα. Όχι μόνο αυτό. Όταν με βρουν μπόσικο θα πατήσουν πάνω να με δουν να χάνω. Τέλος. Μα Κωστή, χτες ήταν μια κακή δεν μέρα. Τα βγάζω από το μυαλό μου. Βλέπετε. Αλλά αν έδινε το πέναλτι και ξέρω, ας την κόκκινη. Θα ήταν 2-0 στο ημίχρονο, είναι άλλο μάτς. Με 2-0 στο ημίχρονο. Βέβαια. Μα έτσι κι άλλως η ομάδα βλέπει ότι είναι καλή. Αλλά ξαναλέω, δεν στεκόμαστε εκεί. Στεκόμαστε δική μας κακή παρουσία. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Να μην τα ρίξουμε στη διαιτησία. Εννοείται αυτό. Και να σου πω κάτι. Καλύτερα που έγινε τώρα αυτό έτσι. Πριν το μάτς του Πανιόνιο. Απλά να είμαστε υποψιασμένοι γιατί αρκετός κόσμος χαλάρωσε. Από αρκετούς άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα. Τελείωσε. Το πήραμε. Δεν πήραμε τίποτα. Θα πάμε και θα το πάρουμε. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά. Όχι χαλάρωση. Όχι εφησυχασμός. Κανένας. Καλά που έγινε αυτό τώρα, πριν τον Πανιόνιο. Και με τον Παναθηναϊκό, γιατί μετά Παναθηναϊκό ατρόμητο κτλ. Μετά χαλαρώνει λίγο το πρόγραμμα. Έγινε. Σε χαιρετώ. Γεια σου Θουβού. Καλημέρα. Γεια σου Θουβού. Πάμε διάλειμμα. Να πω, Αλφα Πλαμ, έτσι όπως είναι η θερμοκρασία τώρα, σόμπες, πέλετ, εκπληκτικές, ζεσταίνουν. Με πέλετ, όχι ρεύματα, όχι πετρέλαια. Με αυτό τον καιρό ζεσταίνει 100-120 τετραγωνικά η σόμπα. Ενημερωθείτε στο 65-17-18. 65-17-18. Η Αλφα Πλαμ μελέτη και τοποθέτηση και φυσικού αερίου από τον ειδικό. Και με ιταλικούς και με γερμανικούς λέβητες. Αλλά κάντε την ενημέρωσή σας. Ενημερωθείτε για την Αλφα Πλαμ, για τη σόμπα Μίλαν ιταλικές. Φυσικά Τσαντεκίδης μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, ανεβαίνοντας στο Ρεόκαστρο. Δεξιά θα δείτε Τσαντεκίδης Καρ απέναντι από το Τζάμπο. Και εκεί θα βρείτε ό,τι αυτοκίνητο θέλετε σε άριστη κατάσταση. Και εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο 705-750. Υπέροχες γεύσεις, καταπληκτικές σε ένα πλήρως ακινησμένο χώρο. Μην ξεχνάτε
ότι το καλύτερο sports καφέ στην πόλη βρίσκεται στην Μπότσερ 132. Εκεί ματσάρες, στις οθονάρες, 9 οθόνες και τραπέζια για PlayStation και VR προσομοιωτής και καταπληκτικές happy hour το πρωί με τον καφέ φτηνό και πιατάρες και τα πάντα όλα. 950 το τηλέφωνο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα. Να πω κάτι. Στέλνετε μήνυμα για εισιτήριο. Χαλάει ο κόσμος όταν είναι για εισιτήριο. Και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και στο ΠΑΟΚ Άρης, και στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και... εσείς που κληρώνεστε, ελάτε να πάρετε τα εισιτήρια. Τώρα δεν συζητάω για την περίπτωση που κάποιος έπαθε κάτι, συνέβη ένα απρόπτο, ένα θέμα υγείας ή δεν ξέρω, ή κρύωσε ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Ή προέκυψε ένα εμπόδιο. Αλλά είναι κρίμα να τα στερείτε από κάποιον ο οποίος πραγματικά το επιθυμούσε και δεν μπορεί και δεν έχει και τη δυνατότητα. Πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε, ξέρετε κάτι, μου έτυχε μια στραβή και δεν μπορώ. Δηλαδή, γιατί το στερείς, από ένα παοκτσάκι το στερείς, από ένα συνοπαδό σου. Έρχομαι και τις δυο φορές και μου λέει Μαριλής, δύο-τρεις λέει δεν ήρθε να τα πάρουν. Δεν θέλουμε να πούμε ονόματα στον αέρα γιατί θα είναι άσχημο. Να πούμε ο τάδε-τάδε έστειλε μήνυμα, το στερείς από έναν άλλον ο οποίος πραγματικά έχει στείλει μηνύματα και επειδή δεν κληρώθηκε, δεν είχε την τύχη μαζί του, δεν το πήρε. Και μένουν παοξάκια απ' έξω που τόσο πολύ και διακαώς το επιθυμούν και κάποιοι άλλοι έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω δύο και τρία εισιτήρια χωρίς να έχει έρθει κανένας να τα πάρει. Τονίζω και πάλι την περίπτωση που έχει συμβεί κάτι απρόπτο, σημαντικό, επαγγελματικό, θέμα υγείας, θέμα κάτι. Ο άλλος πήρε το παιδί την άλλη φορά, λέει παιδιά, ερχόμενος τράκαρα, δώσ' το αλλού. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ενημερώστε, γιατί υπάρχει κόσμος που έστω και στον παραπέντε ενδιαφέρεται για το εισιτήριο. Ασχέτως που είναι ονομαστικά και κανονικά μετά γεια σας έχει πετάξει το πουλί. Αλλά ενημερώστε. Πάμε να πάρουμε τελευταίες γραμμές 2310-287-888. Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction 323-003 για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στο σπίτι. Έρχεται ο ειδικός, έρχεται ο ειδήμονας. Αυτός θα σας αλλάξει το σπίτι, θα σας το κάνει παλάτι. Για δόμηση, για ανακαίνιση, για διακόσμηση. Υπενθυμίζουμε, πάμε στις 5 γραμμές. Υπενθυμίζουμε, το λέω τελευταία φορά. Κληρώνουμε 10 παρα 2 κινητό τηλέφωνο καταπληκτικό από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδη. Θα βγάλουμε τον τυχερό στον αέρα να ακουστεί, να χαρούμε μαζί του. Φορτσάρετε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και επίσης κληρώνουμε και 5 εισιτήρια γιατί πρέπει στο μάτς με τον Πανιόνιο για το κύπελο την Τετάρτη να είναι επίσης κατάμεστα η Τούμπα. Ο ναός να μην πέφτει ούτε καρφίτσα. Ξεκάθαρα. Εκτός κι αν με μία κακή εμφάνιση ή με μία ισοπαλία χάσατε την πίστη σας. Τότε τι να πω ρε παιδιά. Τι να πω. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Έλα Χριστάρα μου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Κωστή, πειράζει που εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος που πήρε η ομάδα μου το χ και δεν αισθάνθηκα ότι δικαιούταν ο Άρης κάτι παραπάνω. Γιατί έτσι αυτή τη γραμμή βλέπω, περνάει η ομάδα του Άρη και βλέπω ότι οι συνοπαδοί μας, δεν ξέρω, τυφλωμένοι ήταν. Δηλαδή τι έκανε ο Άρης ρε παιδιά στο παιχνίδι που δικαιούταν κάτι παραπάνω την ισοπαλία. Κρατάμε το ότι εμείς ήμασταν κακοί, πρώτον. Δεύτερον, ότι δεν μου δόθηκαν και πέναλτι. Και άφησε ένα γκολ το οποίο ήταν άκυρο και ήταν offside. Και επίσης με έκοψε, δεν έδωσε δεύτερη κάρτα στον Τανακάκη. Αλλά πρώτο λέμε ότι εμείς ήμασταν κακοί. Βλέπετε ότι είναι άσχετο αυτό. Εγώ είδα μια προσπάθεια εσκεμμένη από την ομάδα του Άρη, από τον προπονητή του, από τους διοικούντες, από τους πάντες, να περάσουν από το πρώτο δευτερόλεπτο από τον δημοσιογράφο του Λίμπερο, τον κύριο Παπαδόπουλο, ότι λέει το σκορ λέει αδικεί τον Άρη. Πόσο να αδικεί, ρε παιδιά. Πού τον αδικεί. Επίσης κύριε Παντελίδη, γιατί δεν κάθεσε να απαντήσει, δεν σ' άρεσε. Είπε την μπούρδα του και έφυγε. Ο Παντελίδης ο οποίος έκανε κοουτσάρισμα καλό με τακτική 1970, με man to man πάνω στον business bar, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, χαράμισε ένα παίχτη. Με την ανοχή αυτής της διαιτητάρας από την Νορβηγία, ο οποίος κάθε βουτιά του σιώπη και κάθε ποδοσφαιριστή την έδινε φάουλ. Με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση του γκολ που ο Ζαμπά δεν κάνει κανένα φάουλ. Κανένα. Και δίνει τον γκολ. Αρκετές κλωτσιές. Αρκετές κλωτσιές. Αν δεν υπάρχει δόλος ρε σήκωστη, πώς γίνεται αυτή η φάτσα από την Νορβηγία, ο επόπτης να δει το Μάτος που είναι καλυπτόμενος από τρεις παίχτες αν εξέχει το πουλί του και να μην δει το Βέλεφ που είναι μπροστά του αν εξέχει το πόδι του ή την πλάτη του ή η κασίδα του. Δεν ξέρω δηλαδή. Όλοι παθαίνουν επιλεκτική
οφθαλμική πάθηση με τον ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό που πάει να πετύχει ο ΠΑΟΚ είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει γίνει στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον όσο ζω εγώ και θυμάμαι, μια ομάδα η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα 34 χρόνια, χωρίς να έχει διαιτητικές αβάντες, ξεκινώντας το πρωτάθλημα με μείον 2, έχοντας το 90% των αμφισβητούμενων φάσεων εις βάρος της. Έτσι, όπως ακριβώς το λες. Ρεκόρ 19-3, 19-3 έχει σπάσει τα ρεκόρ όλων των εποχών, να τον κατηγορούν ότι έχει στημένα και φιλικά. Και οι μοναδικές ομάδες οι οποίες του τον δυσκόλεψαν, ήταν αυτές που έλεγε ότι είναι φιλικές. Ήταν αυτές που υποτίθεται ότι είναι φιλικές του. Η οποία, η ομάδα η οποία είναι φύλλα προσκύμενη, λέγε, βλέπετε, πας Γιάννενα, μία μέρα πριν το μεγάλο του αντίπαλο παίρνει ιδανικό ποδοσφαιριστή. Τον Μάνο, το Σέντερφορ, ο Ατρόμητος μου στέρισε δύο βαθμούς. Και χάνει με αυτόν γκολ, και χάνει με αυτόν γκολ καρφωτή κεφαλιά του Σκόνδρα. Δηλαδή, πάτε να μας τρελάνετε, έτσι. Εγώ είδα μια υποτίμηση γενική από τον κόσμο, η οποία κοστεί είτε μας αρέσει είτε όχι, οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην πόλη. Όταν εσύ επί μια εβδομάδα διαλαλείς ότι θα του ρίξεις 5, 6, 7, ο άλλος έλεγε 7 δεν είναι λίγα και τέτοια. Τι νομίζετε ότι παίζαμε με τα άσπρα χώματα? Φυσικά, λάθος αυτό. Έχει έρθει ο Άρης στην Τούμπα με τον Ταμαρλή και με τον Οικονομόπουλο, ξέρω και τα λοιπά, και δυσκολευτήκαμε να τους κερδίσουμε. Ξέρουμε ότι αυτοί ζουν μόνο για αυτό το παιχνίδι. Φάνηκε και στο πρώτο γύρο με το που χάσανε, που κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Αυτή είναι η ύπαρξή τους. Εμείς πάμε πάντα αφιψηλού, γι' αυτό και γίνεται ό,τι γίνεται. Όσες φορές πήγαμε έτσι, όσες φορές πήγαμε έτσι, φυσικά δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Το έχουμε αυτό ακριβώς. Δεν ταιριάζει, Κωστή, στον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚΤΣΙ η αλαζονία. Δεν ταιριάζει να υποτιμά κανέναν. Κανέναν αντίπαλο δεν θα σου χαριστεί τίποτα. Πρέπει όλα τα παιχνίδια να μπεις με το μαχαίρι στο στόμα. Αρχίζει γενομένης μεθαύριο. Και ο κόσμος με το μαχαίρι στο στόμα. Έτσι ακριβώς. Αυτά, Κωστή μου. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Ευτυχώς που έγινε, που δεν έγινε η ισοπαλία μεθαύριο. Γιατί εκεί σήμαινε απώλεια ενός στόχου. Ακριβώς. Το νου μας τώρα για το μάτς. Θα πούμε περισσότερα. Γιατί από αύριο τελειώνει το χθεσινό. Από αύριο το μυαλό μας θα είναι στο μάτς Τετάρτης. Έτσι, εγώ σαν εκπομπή. Καλημέρα. Ατένας. Γεια σου, Χριστό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Στέλιο, να ξαναπώ μια τελευταία φορά. FM κενό. Το μήνυμά σας στο 54526 για 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Πανιώνιος, αγώνας κυπέλου. Πολύ σημαντικός Τετάρτη. Και για ένα κινητό Meizu αξίας πάνω από 100 ευρώ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα κάνω την κλήρωση τώρα σε 7-8 λεπτά. Έλα, Στέλιο, σε ακούω. Εμείς δείξαμε, φίλε, γιατί σαν ΠΑΟΚ θέλουμε το VAR, γιατί δεν γίνεται και στην κακή σου μέρα, τον παραδεχτήκαμε, δεν παίξαμε μπάλα, να μην σου δίνει καθαρό πέναλτι και να σε κόβει να μετράει goal offside. Και τον Μάτους από πίσω, αν υπάρχει το offside, να το δίνει offside. Ναι. Έτσι. Παρακάτω. Εγώ θέλω να πω ότι αν ο διαιτητής ήταν στοιχειωδός, δεν λέω ότι με τον παραμικρή βιώτα που κάνανε, άφηνε να παιχτεί καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου. Αυτός ο τερματοφύλακας τους πρέπει να έχει φάει ένα τέταρτο τουλάχιστον, ώστε να εκτελέσει το ελεύθερο. Ναι. Τον έκανε μια-δυο παρατηρήσεις, ούτε κάρτα πήρε ούτε τίποτα. Σε αντιθέσεις με τον Πασχαλάκη στην Αθήνα, που παίζαμε και με 10 παίκτες, που τον πάτησε κίτρινη κάρτα και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δηλαδή... Και αυτά τα περιμένεις όμως. Ναι. Δηλαδή δεν πέφτω από τα σύννεφα. Λογικό είναι. Θα έρθει, θα φαραγουκανίσει τον χρόνο. Έτσι. Δεν είναι κάτι που με συγκλονίζει και δεν το περιμένω. Είναι φυσιολογικό αυτό. Ναι. Έτσι. Και όσον αφορά τον Κατσουράνη, είναι γνωστή γεννήτσα ρόλη αυτή. Πρέπει να προσέχουν αυτοί ποιους φέρνουν στην ομάδα να παίξουν και φοράνε την τιμημένη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εκείνο το ειρωνικό γελάκι, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό που λέει, είναι ο τρόπος. Εμένα ο τρόπος με τρέλανε. Νομίζω ότι κάτι κάνει. Σόπα, ρε Κατσουράνη. Και σαν τον άλλο που είχε βγει και ότι πούλησε εκδούλευση ο Αλβανός που έπαιζε στην ΑΕΚ. Πώς το λέγανε ο... Που έψαχνε ομάδα από το καλογείο. Κονέ που έμεινε το καλογείο. Όλοι αυτοί βγαίνουν να αρνήσουν. Μπας και πάρουν κανένα απόστο. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Αλλά κάποια κουνάβια πρέπει να τα δίνουμε και τροφή για να έχουν και λόγο ύπαρξης και να ζουν. Ακριβώς. Ότι να ασχολούνται και με το... Δηλαδή, ο Λουτσέσκου, όταν χάνει η ομάδα ή όταν έχει μια ισοπαλία, φταίει ο Λουτσέσκου. Όταν κερδίζει η ομάδα, δεν χρειάζεται προπονητής, κερδίζει ο παίκτης μόνος τους. Τι λέτε, ρε γελάδια. Τι λέτε, ρε ψοφίμια που κρατάτε και μικρόφωνα μερικοί και το παίζετε, ξέρετε, και από μπάλα. Όταν ο Πασχαλάκης κρατούσε μέσα στην τρίπουλα ένα ημίχρονο μόνο στην ομάδα και στο δεύτερο μήνα τους πήραμε σβάρα και πήραμε τον αγώνα, κάτι βγήκε να πει. Ακριβώς. Μόλις φάει τον γκολ, αμέσως το φάμε το λαρίγκι.
και σε μια φάση, σε μια φάση που είναι ούτε να βγεις ούτε να μην βγεις. Είναι στα όρια έξω από τη μικρή περιοχή. Που εκεί έχεις τα στόπερ να καθαρίσουν τα στόπερ. Άσχετα με το που είναι offside, αλλά εκεί περιμένεις να καθαρίσουν τα στόπερ, έτσι. Όπως ακριβώς το λες. Τέλος πάντων, δηλαδή, εγώ θα κρεμάζω το Πασχαλάκι από μια φάση. Όχι, φίλε, δεν περιμένω μια φάση. Μου έδωσε, είναι ο τερματοφύλακας που μου έχει δώσει περισσότερο από κάθε έναν τα τελευταία χρόνια πόντους ατόφιους. Εκεί που η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα και θα το οφείλει σε μεγάλο ποσοστό στο συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Αρέσει ή δεν αρέσει. Ούτε φίλος μου είναι, ούτε κολλητός μου είναι, ούτε ο μάνατζερ του ξέρω που είναι, ούτε τη φάτσα του ξέρω άμα τον δω έξω. Δεν με ενδιαφέρει. Λέω αυτό που βλέπω. Έδωσε πόντους ο Πασχαλάκης και με τον Γαύρο στο Καραϊσκάκη, στο οφείλω σε αυτόν το διπλό. Εννοείται. Και στην Τρίπολη θα έχανα 0-2 ή 0-3 στο ημίχρονο, 3-0. Μου έδωσε πόντους προσωπικούς. Δεν και το ξεχνάω και δεν τον κρεμάω στην πρώτη στραβή. Εννοείται, με τον Ολυμπιακό ήταν εξάποντο εκείνο, δεν ήταν τρίποντο. Άστο, μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Τώρα, προσωπικοί εγωισμοί, προσωπικά, ξέρω εγώ, έτσι, κολλήματα, τέτοια δεν υπάρχουν, παιδιά. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Τέλος, τι να πω. Θα τον κρεμάσουμε δηλαδή με την πρώτη στραβή, τον Πασχαλάκη. Την Τετάρτη, όσο μπορέσουμε. Στο γήπεδο, παιδιά, να δώσουμε το παρόν. Μετά από μια γέλα, πάντα αντιδρά, η ομάδα βγάζει αντίδραση. Θα πούμε. Σε χαιρετώ, έτσι, σε χαιρετώ. Μια γροθιά, γεια σου Κωστή. Γεια σου Στελάρα. Πάμε. Καλημέρα σας, μην παίρνετε άλλο. Πόσες είναι? 4. Παιδιά, αυτούς τους 4 και κλείνουμε. Να μην φάμε χρόνο από τα παιδιά γιατί έχουν να πούνε πολλά πράγματα. Παπαδόπουλα, Παναγιώτη, αδερφέ μου. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Σκούφος είμαι. Έλα, ρε Σκούφε. Πάνω που έγινε και σύνθημα, αλλά δεν ήμουν εκεί να το χαρώ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι χιόνισε χθες για μας για να μην βγάλει το σκουφί ο Ρασβάν, αλλά τελικά δεν μας έκατσε η φάση. Ένα θα πω, δεν πήρε ισοπαλία ο Άρης χθες από τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ του τη χάρισε. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ ήταν, εμείς, δεν ήταν καλός. Εμείς καθορίζουμε το πώς θα είναι τα μάτς. Εχθές δεν ήμασταν καλοί και έγινε αυτό. Όσο καλό και ο κοουτσάρισμα και αν έκανε ο Παντελίδης, όσο καλό κοουτσάρισμα, όσο και αν θέλουν να τον ανεβάσουν αυτό που πέτυχε, εάν οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν κάναν τόσο πολλά λάθη, γιατί κοιτάξτε τα λάθη που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά και κοιτάξτε τα λάθη που έκανε χθες ο ΠΑΟΚ, κοιτάξτε να δείτε πόσες χαμένες μπαλές είχε ο Βιερίνια χθες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που δεν μπορούσε να βγάλει πάσα, που δεν οφείλεται και δεν οφείλεται στο παρκάρισμα των παικτών του Άρη, αλλά στο γεγονός ότι δεν είναι σε καλή μέρα από ένα σημείο και μετά, παρόλο που ήταν πολύ μαχητικός. Δεν πιστεύω ότι οι παίκτες δεν βγήκανε με το μαχαίρι στα δόντια. Απλά ήταν η κακή μέρα που είχαν οι παίκτες μας σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί το κουτσάρισμα του Λουτσέσκου να ήταν καλύτερο, θα μπορούσε. Μπορεί να πέτυχε το κουτσάρισμα του Παντελίδη, μπορεί. Μπορεί ο διαιτητής να ήταν τραγικός, δεν μπορεί, ήταν. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που είναι οφθαλμοφανή. Δεν πέτυχαν κάτι παραπάνω πέρα από αυτά που αφήσαμε εμείς να πέσουν. Αφήσαμε, πέσανε σπόρια και τα πήραν. Λέω κάθε φορά, φίλε μου, πριν τα μάτς, εμείς καθορίζουμε την μοίρα των παιχνιδιών. Αν εμείς χθες μπαίναμε και στο τεταρτάκι 20 λεπτό βάζαμε 2 γκολ, έτσι θα ήταν ένα άλλο παιχνίδι. Όταν εμείς λοιπόν είμαστε όπως χθες, δίνουμε το δικαίωμα και στο διαιτητή να μην δώσει αυτά που πρέπει να δώσει, έτσι, και στον αντίπαλο που έρχεται γιατί πρέπει και θέλει οπωσδήποτε να δείξει πράγματα, να δείξει αυτά που δείχνει. Συμφωνώ. Είναι από τα παιχνίδια, υπάρχουν και παιχνίδια που μπαίνει ο αντίπαλος μέσα και δεν σε αφήνει να πάρει ανάσα γιατί είναι δύο κλάσεις ανώτερος. Ακριβώς. Ωραία. Εχθές δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Εχθές ήταν αυτά που αφήναμε εμείς. Σε δύο-τρεις φάσεις που μας βγαίνανε οι περιπτώσεις, φεύγαμε από την άμυνα στην επίθεση χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας. Πότε έφτανε η μπάλα στην επίθεση. Έχει νόημα. Δεν φαίνεται να αδιαφυσβήτησε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Άρα την νίκη την Παρασκευή, την Πέμπτη. Με τον Πανιόνιο. Τετάρτη, ναι. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ιώβ. Έλα, Ιώβ. Όντως, περίμενε ώρα. Πάμε. Ναι, να πω στα γρήγορα. Η εμφάνιση μπορεί να μην ήταν και τόσο καλή, αλλά το δικαιούταν την νίκη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λένε όλοι και δικαιολογούν ότι έπρεπε να πάρει ο Άρης. Λοιπόν, το κοτσάρισμα του Παντελίδη μας γυρνάει δεκαετία του 70, όπως είπε κάποιος φίλος με τα man to man. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τροφή για αυτούς που θέλουν να δηλητηριάζουν τα μυαλά των παοξίδων. Υπάρχουν εκπομπές να τους ακούν, αυτούς που έχουν κάνει επάγγελμα το να κατηγορούν τον Λουτσέσκου και τον Πασχαλάκη. Ακριβώς. Που τους έχουν διαγράψει και οι βετεράνοι από τις ομάδες που έχουν παίξει και έχουν φτάσει προπονητές μέχρι τέταρτη εθνική. Κανένα. Που και να μην είχε ένα χρόνο να χάσει ο Λουτσέσκου.
Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα. Την ομάδα αυτή την αποκλείσαμε στο κύπελο, νικήσαμε στο Χαριλάου για το πρεστίζ που λέμε της πόλης. Γενικά δεν έχουμε να αποδείξουμε, όχι μόνο ειδικά. Ναι. Και, και ήταν για το διατητή να μιλήσουμε που ήταν απαράδεκτος. Λοιπόν, συνεχίζουμε και στους τρεις αγώνες που μας πήρανε βαθμό υπάρχουν διατητικά εγκλήματα. Ακριβώς. Ο Χαλίφης, ο Χαλίφης. Το πιο αντρικό, ναι, ο Χαλίφης, το πιο απ' όλα, το πιο απ' όλα, το πιο απ' όλα. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πάμε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό στο παιδί, σύντομο σε παρακαλώ γιατί πρέπει να κλείσω. Πολύ σύντομος, ναι. Να κάνω μια ερώτηση θέλω γιατί είμαι φίλαθλος του Άρη. Βεβαίως. Όχι ο παδός φίλαθλος, να έτσι. Την κάνεις, ναι, ναι. Το όνομά σου. Λοιπόν, Κώστας. Έλα, Κώστα. Επειδή ακούω το Λίμπερο και άκουγα ότι θα τρώγαμε 5 και 6 γκολ από το Λίμπερο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό και είναι λάθος να το λέμε πριν. Εντάξει. Ρίξτε και πες το μετά. Τρεις, αλλά, ναι. Σε ποιον από τους τρεις αγώνες που έδωσε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ? Επειδή μιλάμε για κακή απόδοση χθες. Εχθές ήμουν κακός, τι θες να σου πω, για το χθεσινό μάτς. Όχι, σε ποιον από τους άλλους δύο αγώνες. Είναι άλλα, είναι άλλα παιχνίδια τα άλλα. Είναι το, στο κύπελο δεν είναι ίδιο πράγμα. Έχουμε πει, είναι τελείως διαφορετικό. Αντίπαλος να παίξεις, μήπως δεν σε αφήνει ο αντίπαλος να παίξεις. Χθες. Δεν μήπως με άφησες, αλλά ήμουν και εγώ κακός. Μήπως έχει ο αντίπαλος ικανότητες? Έχει, δεν μήπως είναι. Επειδή δεν είναι αντιλέγουμε. Ομάδα ο Άρης και του χρόνου, και του χρόνου ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορεί πλέον να κερδίζει τον Άρη με τον διαιτητή. Γιατί στο Χαριλάου ο Πασχαλάκης τον έσωσε τον ΠΑΟΚ. Μήπως το ξεχνάτε ο διαιτητής που, πού εμπλέκεται ο διαιτητής, δεν κατάλαβα. Και του χρόνου τι σχέση έχει του χρόνου? Τώρα εδώ μιλάμε, εδώ μιλάμε. Ήθελες να κερδίσεις το μάτς, πάση θυσία, μπήκες, ήμουνα διατητή. Δεν είπαμε, δεν μου λες, δεν είπα εγώ ο Άρης, κάτσε, περίμενε λίγο, μην μπερδεύεσαι. Ναι. Ήταν πέναλτι αυτό? Δεν ξέρω. Α, εντάξει. Δεν είναι πέναλτι, όχι, δεν ήταν πέναλτι. Το γκολ σου είναι offside, είναι offside το γκολ σου. Και το έδωσε ο Ιταλός. Το γκολ σου είναι offside. Όχι, κανονικό γκολ. Έγινε. Λοιπόν, έγινε. Γεια. Εντάξει, έτσι δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Έχω όλη την καλή θέληση, αλλά όταν μου λες δύο όχι. Καλημέρα, τελευταίος. Ναι. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Πάμε, έλα. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα ξεκινήσω από το Σουγκάδι και θα σε ακούμε πολύ, πολύ στο βάθος. Πολύ στο βάθος σε ακούμε. Έλα. Την επόμενη φορά θα έρθω στο στούντιο να τα πω. Να έρθεις. Έλα, αγόρι μου, έλα. Λοιπόν, θα σταθώ μόνο σε ένα πράγμα, σε αυτό που είπε ο Βιερίνια, ακόμη ένα μάθημα. Σωστό. Πόσα μαθήματα πια. Πήραμε αρκετά μαθήματα. Φτάνουν τέτοιου είδους μαθήματα. Έγινε Γιάννη, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ, πρέπει να κλείσω, πρέπει να φύγω. Μαέστρο, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 42 για να δώσω τα εισιτήρια. Μπαμ μπαμ. Και από το 1 μέχρι το 79 για να δώσω το κινητό. Το 5 το κινητό. Το 5. Περίμενε λίγο για να πάρει η Μαριλής τηλέφωνο. Μαριλής, 6974-552, Κώστας, βάλε με στην κλήρωση γιατί σε ακούμε στη δουλειά. Ελπίζω να μπορείς να το σηκώσεις. Καλημέρα Κωνσταντίνε, βάλε με στην κλήρωση για το κινητό. Ο Κώστας σκέτο γιατί σε ακούμε στη δουλειά σε 552. Κερδίζει το κινητό, έχει στείλει και ένα κάρο μηνύματα. Πάω να δώσω τα εισιτήρια, δώσε μου λίγο. Από το 1 μέχρι το 42. 11, 20, 36. Ναι, άλλα 2. 35. Και 17. Ωραία. Λοιπόν, Σιδέρης Παγιατάκης. Το πρώτο εισιτήριο. Παύλος 947 το δεύτερο. Χωρίς επίθετο. Παρακαλώ. Σκλίβανος Κώστας. Έλα! Καλημέρα! Γεια σας παιδιά, γεια σας. Είμαι στη δουλειά. Είσαι με και στη λίγο δουλειά, κρύωνα, κέρδισες ένα κινητό Κώστα. Είσαι ο τυχερός της ημέρας. Να είσαι πάντα τυχερός. Έχεις ξανακερδίσει στην ηλεκτρονέτ κάτι? Όχι. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω. Να είσαι πάντα τυχερός. Πηγαίνεις από σήμερα, αφήνεις έξω ονοματεπώνυμο κτλ. Για να πας να πάρεις το κινητό σου ένα καταπληκτικό τηλέφωνο κινητό με Ιζού από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκής Νικολαίδης. Να είσαι πάντα. Παίρνω στη γραμματεία, πού παίρνω? Θα πάρεις ξανά τώρα στη γραμματεία για να αφήσεις στοιχεία. Για να στείλουμε το όνομά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα τυχερός. Να είσαι πάντα τυχερός. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είσαι πάντα τυχερός. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, Σιδέρης Παγιατάκης.
Σκλίβανος Κώστας, Παύλος 947, Λαμπρόπουλος Γιάννης και Παναγιώτης 549. Εσείς κερδίζετε τα 5 εισιτήρια. Έρχεστε να τα παραλάβετε από τον σταθμό μας, από το Λίμπερο, από νομίζω Τρίτη, λογικά, θα μας πει η Μαριλής. Θα σας πάρουμε να δώσετε τα πάντα άμκα και τα λοιπά. Αυτά, ζούμου σου λέμε, δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Αυτό λέμε εμείς. Μην ξεχνάτε, Αλφα Πλάμ, Σόμπα, Πέλετ. Εκπληκτική αυτές οι μέρες που έχει τέτοιες θερμοκρασίες και κρύα. Ούτε πετρέλα, ούτε ρεύματα, τίποτα. Εκεί θα πάτε στον ειδικό στην Αλφα Πλάμ 65-17-18. Για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, Τσαντεκίδης απέναντι από τα Τζάμπο, ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ορόκαστρο. Αυτός είναι ο ειδικός. Πάρτε το και πηγαίνετε το σε όποιο συνεργείο θέλετε. Αυτός ξέρει να δείτε ότι πραγματικά τα αυτοκίνητα είναι καθαρά και σε άριστη κατάσταση. Εκεί, Τσαντεκίδης απέναντι από τον Τζάμπο. Και φυσικά, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Υπέροχα φαγητά, καταπληκτικά πιάτα. Πεντανόστιμα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. 705-750 τηλιβεριά. Καταπληκτικά πράγματα θα φάτε εκεί. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Bye, 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 bye.